Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κατ' τσακαλό καταπληκτικό τσκορχοπίπινο κάπες ζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από πόδια της μελαγχωρίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία πεμπτυχιάτικη ζουμουσάδα. Όπου και να βρίσκεστε, κυρίες και κύριοι, όπου και να βρίσκεστε, ζουμουσάκια μου αγαπημένα, είτε εντός, είτε εκτός, είτε επί τα αυτά, είτε είστε εδώ από κάτω στη Λέοντο Σοφού και στη Φράγκον γωνία, είτε είστε στην Αυστραλία, είτε είστε στην Αμερική, στις Ινδίες, στην Ανταρκτική, στο Βόρειο, στο Νότιο Πόλο, όπου και να βρίσκεστε, εδώ είστε στη μεγάλη παρέα του ζουμουσού, εδώ είστε μαζί με τους αθλητήριους. Ελάτε, κοπιάστε, πάμε να κάνουμε και σήμερα σούλου μουντρούχουμ και καραπιπερίμ, πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία, η οποία βάλετε πανταχώθεν. Πω πω παιδιά, δεν είναι πολύ βαρύγδουπη λέξη? Πανταχώθεν, δηλαδή πω, επίσης θα μπορούσε να είναι ισπανική ομάδα η πανταχώθα. Ε, ρε τι έγινε χθες το τσουλού, θα πούμε λίγο παραπάνω σήμερα. Πούμε λίγο παραπάνω γιατί δεν είναι αυτός ο αποκλεισμός αυτός της Λίβερπουλ. Έκανε μεγάλο πάταγο. Άλλη μια φορά αυτό, άμα δεν έχει τέρμα. Τραυματίστηκε ο Άλισον Μπέκερ, έβαλε τον τροχονόμο, τον κόνο, την καρέκλα από πανηγύρι στα τριπόταμα Ηλίας με καλεσμένους Βασίλη Σαλέα, Σαράντη Σαλέα, Λευτέρη Ζέρβα, Μάτι Χριστοδουλόπουλο, όλο το πρόγραμμα και χαρά βέρα για να σβήσει στο τέλος. Έβαλε αυτόν. Αυτά. Δεν γίνεται αφού είμαστε ζωντανή εκπομπή να μην πούμε ότι έχασε τη μάχη και έχουμε τον πρώτο θανόντα από τον ιό αυτόν, από τον κορονοϊό, ο εκπαιδευτικός στην Πάτρα που έδινε μάχη τόσο καιρό. 4 παρά τη νύχτα, τα ξημερώματα, δεν τα κατάφερε και είναι ο πρώτος που χάνει τη ζωή του από το συγκεκριμένο ιό. Τι να πούμε, ο άνθρωπος ελαφρύ το χώμα. Κι ας είναι ο τελευταίος από αυτή την ιστορία. Έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, το λέμε γιατί και από τα μηνύματά σας βλέπουμε ότι προστίθεται συνέχεια κόσμο στην παρέα μας και μας κάνει αυτό ιδιαίτερα χαρούμενος και μας γεμίζει και με υποχρέωση να είμαστε εδώ κάθε μέρα, να αφήνουμε απ' έξω ό,τι μας απασχολεί και να κοιτάμε να σας παίρνουμε το μυαλό από τη στεναχώρια. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός της εκπομπής, είναι ψυχαγωγικός, δεν είναι ενημερωτικός, δεν είναι ρεπορταζιακός, δεν είναι μπριζωτικός, θα σας μπριζώνουμε για να παίρνετε τηλέφωνο να βρείτε το ένα τον άλλον. Δεν είναι διχαστικός, δεν είναι ξερολιακός. Εγώ θα σας πω, εγώ τα ξέρω όλα. Όλα θα σας πω, όπως γίνεται τώρα, ακούω κάποιους για τον κοροναϊό, εγώ θα σου πω εκείνο το άλλο. Δηλαδή, αφήστε ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραίο να λες, δεν το ξέρω αυτό, θα το δω λίγο. Χθες για το σκορ, μπερδευτήκαμε. Και πολλοί από εσάς, με το 1-0 νίκη του Γαύρου, περνάει ο Γαύρος. Δεν περνάμε εμείς. Για το κύπελο λέμε 22-23 Απριλίου. Ναι, 0-0, 1-1, 2-2, με όλες τις οπαλίες. Έτσι. Αλλά με 1-0 νίκη δική τους και με 2-1 νίκη δική τους, περνάνε αυτοί. Τώρα, εννοείται ότι με όλες τις οπαλίες, εννοείται αν κερδίσουμε εμείς 0-1, 0-2, 1-2 κτλ. Με 3-2 νίκη δική τους πάμε στην παράταση. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει ο καιρός. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα δικά μας. Θέλουμε να παίρνουμε το μυαλό σας. Δεν θέλω να υπάρχει και έξω ούτε ένας ψυχοπλακωμένος. Αν μπορούμε να καταφέρουμε να σας πάρουμε λίγο το μυαλό από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι πάρα πολύ στενάχωρα, πάρα πολύ ψυχοπλακωτικά. Είναι ό,τι πρέπει για να μελαγχολήσει κάποιος και για να μην θέλει όχι απλά να βγει από το σπίτι του, να μην θέλει να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να πέσει σε μια κατάθλιψη. Δεν θέλουμε. Και θα κάνουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε κάθε μέρα να σας πάρουμε το μυαλό από εκεί. Δεν έθελω ότι φλούμε, είναι απόλυτα συνειδητή η στάση μας. Δεν θέλω αυτά να τα λέω κάθε μέρα, τα λέω για τους καινούργιους που μπαίνουν στην παρέα να ξέρουν. Αν περιμένετε εδώ να απαριθμούμε νεκρούς, ας πούμε να λέμε πού χτύπησε ο κοροναϊός, τι θα πάθουμε, όχ, συμφορά, καραντίνα, τρέξτε, πανικός, αυτό, τρόμος και... Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρουμε πολύ καλά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι τα σχολεία είναι κλειστά από χθες και δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναταραχή στις ισορροπίες σε κάθε σπίτι που είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς. Πρέπει να επιστρατευτούν οι παππούδες
οι γιαγιάδες, ξέρω εγώ, είναι ο Να, κάποιος συγγενής που δεν δουλεύει κτλ. Εναλλάξ. Όλα αυτά με ψυχραιμία, με ηρεμία και με πίστη, όποιος πιστεύει. Ότι και εδώ ο Θεός σε αυτή τη γωνιά του κόσμου θα ανεβάσει τη θερμοκρασία σύντομα και αυτό σαν ένας μεγάλος σύμμαχος όταν ο ήλιος σκεπάσει τα πάντα. Και ο Τόμ Χάνκς, λέει, μαζί με τη σύζυγό του, την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του, ανακοίνωσαν ότι προσβλήθηκαν από τον ιό. Αυτά. Βάζω τελεία εδώ. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο τραπέζι αξίας 30 ευρώ στο Κοφίνι, 25 Μαρτίου 79. Θα πάρετε την παρέα σας με 30 ευρώ. Σκάτε στο σύγχρονο αυτό υπέροχο μεσεδοπολείο να απολαύσετε όλα τα αριστουργήματα που φτιάχνει ο Γιάννης Φιντάνης, ο σπουδαίος σεφ. Εκεί ξαναλέω, όπου μπορείτε να απολαύσετε υπέροχα πιάτα, 25 Μαρτίου 79. Και μέσα από τα τηλέφωνα σας βάζω τα σταθερά, γιατί είναι τσιτσί, γιατί είναι μαμ, γιατί είναι φαγητό, γιατί μπορείτε να πάρετε αυτό που θέλετε, την παρέα σας, γιατί με 30 άτομα δεν είναι μόνο για 2 άτομα, νομίζω είναι και παραπάνω, και να πάτε να απολαύσετε τα υπέροχα φαγητά, να φύγει λίγο το μυαλό από τη στενοχώρια. Ακόμα κυκλοφορούμε ελεύθερα έξω, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ιδιαίτερη προσοχή, πού βάζουμε τα χέρια μας, έτσι, τα καθαριότητα, πρόληψη, όλα αυτά, όλα αυτά. Θυμίζουμε ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Boss, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, όποιος πάρει πλυντήριο Boss έχει skip, έχει απορρυπαντικό για έναν ολόκληρο χρόνο δώρο και σίδερο. Πολύ σημαντικό το δώρο αυτό από το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη μας, στη χώρα μας θα πω εγώ, γιατί τα δώρα που έχει δώσει ηλεκτρονέ δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στις 20.000 λεύγες κάτω τη θάλασσα. Κλαίει ο Ιούλιος Βέρν που είχε μια φαντασία, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί αυτός με την μεγαλύτερη φαντασία όλων στον κόσμο, ότι θα έχουμε δώσει και κλιματιστικά και τηλέφωνα και τάμπλετ και αφιγραντήρες και τα πάντα και τη Λοράση και την Άρτα και τα Γιάννα και τον Τίγρη και τον Εφράτη και τη Βοστόνη και το Las Vegas σε δώρα. Θυμίζω ότι αν είστε λάτρης του καλού θαλασσινού, του εκλεκτού, του πεντανόστιμου ψαριού, αλλά και τώρα αυτό το διάστημα νηστεύεται από κρέας, καλαμαράκι, πεντανόστιμο, το πρωί είναι στη θάλασσα, το μεσημέρι στο πιάτο σας και βέβαια στο Αιγαίον, εκεί που και στις δύο ψαραγορές και στα δύο ιχθυοπολία, νομίζω ότι τα υποτιμώ λέγοντας τα ψαραγορές, αλλά μιλάμε για δύο κουκλίστικα μαγαζιά, πεντακάθαρα, πολύ διζαϊνάτα, με ευγενέστατο προσωπικό, σας δίνουν ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα, φρεσκότατο, και αν θέλετε το ψήνουν και το μαγειρεύουν κιόλας με μια ελάχιστη επιβάρηση και το παίρνετε delivery. 214.000 για το κέντρο, για το διοικητήριο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Νικολαίδης, Αρτός, Αγροπλαστία, Καραολή και Δημητρίου, 237-163 και ψωμάρες και γλυκάρες και τουρτάρες και σφολιατοειδή τώρα το πρωί και τον καφέ σας, και η οικογένεια Νικολαίδη χρόνια τώρα, γι' αυτό είναι κορυφαίοι. Γι' αυτό και γλυκαίνουν τις στιγμές σας, την όποια πίκρα αυτοί ξέρουν, με τον πιο όμορφο τρόπο, με πολύ μεράκι. Και βέβαια, αν το αυτοκινητάκι σας εγκαταλείπει, αν είστε πιο συχνά στο συνεργείο από ό,τι πηγαίνετε ας πούμε στο σπίτι σας και έχετε γίνει μόνιμος και ξέρουν απ' έξω στο συνεργείο το ζώδιο, τον οροσκόπο σας, τι ομάδα είστε, το ένα το αγαπημένο το φαγητό, πώς λένε την κοπέλα σας, πώς λένε την παράνομη σχέση σας, πώς λένε τους φίλους σας, τι φάγατε την προηγούμενη μέρα, τότε ξεχάστε τα όλα, Τσαντεκίδης Cars, εκεί θα πάτε να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο και να πάρετε ένα μεταχειρισμένο σαν καινούριο, με γραπτή εγγύηση χιλιομέτρων, ατρακάριστου, εννοείται ελληνικής καταγωγής το αυτοκίνητο. Όταν λέω καταγωγής δεν λέω τη μάρκα του, ότι είναι από εδώ. Ξέρουμε που είναι, από που κρατάει η σκούφια του. Γι' αυτό είναι κορυφαίος τόσα χρόνια, γι' αυτό Τσαντεκίδης, τα αδέρφια, με κλειστά μάτια σας συνιστώ να πάτε εκεί. Γιατί δεν πρόκειται ούτε να σας ξεγελάσουν, ούτε να σας τσουρομαδίσουν με τις τιμές τους, όπως εσείς μπορείτε και πληρώνετε και μπορείτε και θέλετε και ευκολύνεστε και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο αγαπάτε και γουστάρετε, γιατί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα απολύτως. Και παραγγελιά άμα θέλετε. Παράδειγμα, θέλω να μου φέρεις το χ αυτοκίνητο. Θα φροντίσει ο Τσαντεκίδης να σας το έχει εκεί. 682-202 στο Ωραιόκαστρο, έναντι Τζάμπο, θα με θυμηθείτε όταν πάτε εκεί. Πείτε κιόλας άξιο τον Κωστή που λέει το πρωί και είστε βασιλιάδες, πασάδες με το αυτοκίνητο. Ηρεμείτε.
Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Η εκπομπή όπως έχουμε πει ανεβαίνει στο YouTube κάθε μέρα, χωρίς διαφημίσεις, μονταρισμένη. Γράφεται Λίμπερο 107,4, Λίμπερο αθλητήριο, ζουμουσού και θα βγει με την ημερομηνία. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ χαριτωμένη ιστοριούλα, ένα πάρα πολύ όμορφο εσταντανέ με τον κύριο Αυγενάκη. Καταρχήν να χειροκροτήσουμε το ότι υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είχαμε αμφιβολίες αν υπάρχει πλέον αυτή η ψυχή, αυτή η λεβεντόφατσα. Αν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει, βγήκε στην ΕΡ3 και εκεί ο του θαύματος εκνευρίστηκε γιατί η κυρία Σάπικα, δημοσιογράφος, με την αδερφή της ήμασταν και συμμαθητές στο σχολείο, η Σύνθια Σάπικα λοιπόν, το ρώτησε: κύριε Βιεννάκη, να σας ρωτήσουμε για εκείνη την επιτροπή τώρα που σας βρήκαμε, ας πούμε, την ΕΕΑ, σαν να τον τζίμπησε μίγα. Σαν να του πειράξανε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο που έναν εκρευρισμό, σας παρακαλώ, προσπαθούσε να καλύψει την κοπέλα με φωνές. Αγενέστατος, με ύφος αποφασίζομαι και διατάσσομαι και με κορυφαία στιγμή το «Δεν συνεννοηθήκαμε να με ρωτήσετε για την ΕΕΑ». Ρωτάω εσένα, Κοτσαρίνα, εσένα Κοσολίτσα μου, σε ρωτάω. Πιστεύεις ότι αυτοί όταν πηγαίνουν και μιλάνε συνεννοούνται πριν για το τι θα τους ρωτήσουν? Ναι, ναι. Τι, αλήθεια τώρα, δηλαδή αυτό ας πούμε δεν πάει και λέει, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Θέλει να έχει την ασφάλεια του να τον ρωτάνε πριν το συνεννοείται? Ναι, ναι. Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτό το πράγμα τον φοβίζει να τον ρωτήσουν κάτι, οτιδήποτε θέλει ο δημοσιογράφος? Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν πιστεύω να έχασε την εμπιστοσύνη στον Αυγενάκη. Όχι. 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 Ακριβώς αυτό έλεγα κι εγώ. Αλίμονο τώρα. Αλίμονο. Αλίμονο. Ο άνθρωπος έχει διαπρέψει. Και βέβαια, κάθε δίκαιο έχει ο Δούκας, ο Λευτέρης, να βγαίνει και να λέει. Ο περιθωριοποιημένος πλέον, καταπληκτική λέξη για Σαρδάμ 8 και 17. Το περιθωριοποιημένος, εκπληκτική λέξη το περιθωριοποιημένος. Καταπληκτική. Αλλά όταν έχει πει νωρίτερα για το τσακαλό καταπληκτικό φατσοκρόχο πιπινοκαψούριδες, μοιάζει ένα Ιντερτότο στοίχημα για σένα, ούτε καν ένα βαλκανικό κύπερο, ένα ράπαν. Όταν οι άλλοι είναι Champions League λέξη. Ο περιθωριοποιημένος λοιπόν πλέον υπουργός, άνευ αρμοδιοτήτων, Λευτέρης Αυγενάκης, δεν είχε την παραμικρή συμμετοχή στη γνωμοδότηση της επιτροπής του. Δεν είχε προσυνεννοηθεί με τα μέλη και τον κουμπάρο του που ο ίδιος διόρισε. Έπρεπε όμως να συνεννοηθεί με μία δημοσιογράφο, αφού όπως λέει, περίμενα αυτή την ερώτηση χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Υποκύπτει τελικά αποδεχόμενος πως θα απαντήσω σε κάτι που δεν μου είχατε πει νωρίτερα. Η επιτροπή του όμως είναι ανεξάρτητη και κανένας δεν της υπαγόρευσε το παραμικρό. Ιστερόγραφο και να θέλουμε να τον πιστέψουμε, μαρτύρησε από μόνος του. Μπάλα. Το νου σας, ρε μπάλα. Το νου σας καλά, ρε μπάλα. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. Τώρα, θα πάμε στα δικά μας. Μάχη γίνεται για το αν θα καταφέρει ο Αντρέ, ο αρχηγός, να είναι έτοιμος και να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού εκεί είναι τιμωρημένος με την κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα, ξέσπασμα του Γιαννούλη. Μπορώ, δεν μου έχει φύγει ακόμα η χαρά. Λυπάμαι που το λέω. Το ομολογώ, αμαρτία εξομολογουμένη, ουκέ στην αμαρτία, αλλά με σφιγμένες γροθιές. Είπαμε, δεν θέλουμε κανένας αντίπαλος να χτυπάει, εννοείται. Κανένας τραυματισμός. Δεν θέλουμε για κανέναν. Και εδώ και δύο μέρες έχουμε μεσίστες σημαίες, συμπονούμε, συμπάσχουμε για τον κορονοϊό του Βαγγέλα, που κανένας άλλος όμως δεν... Κανένας άλλος! Βλέπω μια φωτογραφία χθες σε κάποιο site με τους πανηγυρισμούς από τα πανηγύρια με την Arsenal και είναι κουβάροι όλοι. Αγκαλιές, πόδια, χέρια, όλοι δρομένοι μέσα από διτήρια, με τα... Αυτά να πούμε, τα καμπανέλια από εδώ, από εκεί, με τα σόβρακα. Ω, και είναι και ο Μαρινάκης μέσα. Άιντε, αγκαλιά, παιδιά! Φτού κοροναϊός για όλους!
Αλλά δεν κόλλησε κανένας όμως. Κάς άλλος. Και εγώ την απάντηση την έδωσα. Πώς λέει δεν κόλλησε, λέει ο Καραπαπάς. Πώς δεν κόλλησαν οι άλλοι γύρω. Θα σας πω. Και θα το πω που ένας μιλάει, ένας που έχει κοιλιά. Λοιπόν, όταν είναι η κοιλιά μεγάλη και έχει και ο άλλος κοιλιά μεγάλη και είναι δύο μέτρα η μία κοιλιά, δύο μέτρα και η άλλη, δεν μπορείς να προσεγγίσεις για να ανταλλάξεις, να πούμε, καλά γλωσσόφυλλα, έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε χειραψία, ούτε το σάλιο φτάνει απέναντι άμα φτερνιστείς ή βήξεις ή όταν μιλάς πετάγονται στα γονίδια. Είναι τεράστια η απόσταση. Είπαμε βουνό με βουνό δεν σμίγει. Πώς λοιπόν να κολλήσουν? Δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει το Βαγγέλη λόγω κοιλιάς. Κοιλιά αυτή, αν νομίζετε ότι είναι κακή διατροφή, αν νομίζετε ότι είναι παρατημένη φυσική κατάσταση, πλανάστε, πλανικτρά κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια κοιλιά προστασία, μια κοιλιά ασπίδα σε κάθε ένα που μπορεί, νομίζει ότι είναι έτσι εύκολο. Ο πρόεδρας είναι ακριβοθόρητος, είναι δυσπρόσιτη περιοχή, πραγματικά δυσπρόσιτη, λέμε εμείς. Και βέβαια περαστικά, όπως είπαμε και χθες, ανθρώπινα πάντα, οι City Arsenal δεν θα παίξουν. Επειδή λέει ήρθαν οι παίκτες Arsenal σε επαφή μαζί του. Γενικά αναβλήθηκαν όλα τα μάτς, βόλεϊ, έτσι, ΙΟΚ, μπάσκετ, τα πάντα όλα αναβάλλονται μάτς στην Ευρώπη. Αυτά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα Euro, με τα Mundial, αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν είναι έτσι εύκολο, αρπακολιά, άντε αυτό. Έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, θα γίνει το μάτς την Κυριακή και κλεισμένων των θυρών στην Τούμπα, χωρίς συνέντευξη τύπου μετά, για να μην υπάρχουν τέλος πάντων επαφές ανθρώπων που θα πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Άμα μαζεμένοι, άμα καμιά 50 άτομα σε ένα χώρο που γίνεται συνέντευξη τύπου, θα δούμε. Αυτά όλα σήμερα που μιλάμε, Πέμπτη ημέρα, που θα εξεταστεί και η έφεση που έγκριτη, εγκριτότατη και λογική και σπουδαγμένη και οι δήμονες νομικοί λένε όλοι ότι άπαξ αν και εφόσον και όπως πρέπει να κάνει η Επιτροπή μπει στην ουσία του πράγματος και δει, ελάτε λίγο ρε παιδιά να δούμε εδώ αυτούς γιατί τους αφαίρεσαν τους βαθμούς. Τι συνέβη? Αυτή η καρικατούρα Επιτροπή, η Αυγενάκιος, αυτό το Λόλεκ και Μπόλεκ σε Επιτροπή που έβγαλε αυτή τη γνωμοδότηση, έκανε αυτή την εισήγηση, σε πρώτο βαθμό ούτε καν μπήκε η δικαστήνα στη διαδικασία. Το πήρε όπως είναι, μείον 7, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου ο Κέρκ Ντάγκλας, πριν αποδημήσει στο αποχλωρών. Προλάβαμε. Και ρωτώ λοιπόν, γιατί το λένε όλοι, αν μπήλε στην ουσία, γιατί να μην πήρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Είναι σαν να λέω, θα μπω στο στούντιο, θα βάλω το χαλί και θα αφήσω το χαλί να παίζει έτσι. Και κάθε τόσο θα κάνω. Ας το πιστέψουμε. Γιατί? Μα αν μιλήσει θα κάνει εκπομπή, γιατί να μην μιλήσω. Αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Τι πάνε να πει λέει, αν μπει στην ουσία, βαριούνται. Τι είναι, είναι να σκάψουν κανένα όριγμα, είναι να κάψουν τίποτα καμία καταπακτή για να μπουν μέσα, ας πούμε, για να το πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να βρουν? Το λουλουδάκι με τον κόκο που έχασε ο ελέφαντας Χόρτον σε εκείνο το λιβάδι με τα μοβ λουλούδια. Τι? Ψήλους στα άχυρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Το βλέπω πως αν μπουν στην ουσία. Αν δεν μπουν στην ουσία της υπόθεσης, τη στιγμή που όλοι το λένε, όλοι τους υποδεικνύουν ότι αυτό πρέπει να κάνουν και είναι η απόλυτα λογική διαδικασία, αποκλείεται να μην το κάνουν επειδή δεν το ξέρουν. Α, μου ξέφυγε. Α, δεν το σκέφτηκα. Τι δεν το σκέφτηκε, ντρε. Καταλαβαίνετε εδώ τι παίζετε. Άρα αν δεν το κάνετε, πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι δεν θέλετε. Γιατί δεν θέλετε? Έχετε δουλειές, ε? Βιάζεστε? Έχετε άλλα πραγματάκια που είναι σημαντικότερα? Ούτε καν θέλω να πιστεύω ότι επειδή έτσι σας έχουν πει. Αλίμονο, ποιος είμαι εγώ, ένας ταπεινός ραδιοφωνατζής, να αφήνω υπονοούμενα ότι μπορεί η ελληνική δικαιοσύνη να καθοδηγείται, να χαλιναγωγείται
ότι μπορεί να ελέγχεται. Πιπέρι στο στόμα μου. Αν πω τέτοιο πράγμα, από αύριο να τσιβδίζω το σίγμα και να το λέω φου και να λέω γιάθαθ, η μοκοθήθα θα οφ. Αν πω τέτοιο πράγμα, να κεκεδίζω τις λέξεις. Αφήσω εγώ υπονοούμενο τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Άρα δεν γουστάρουμε τον υποθετικό λόγο του μη πραγματικού. Αν μπει στην υπόθεση της ουσίας, λέει τότε, να μπει. Είναι υποχρεωμένη. Είναι καθήκον της Επιτροπής. Επιβάλλεται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Και όπως έχουμε πει μυριάδες φορές, μάλιασε η γλώσσα μας, κάναμε πλεξούδα. Σαν του Πέρσι ο Λιβάρες που πήγε και τον είδε ο Αναστασιάδης στην προπόνηση και του λέει, τι είναι αυτό παλιγάρι μου? Είναι αυτή η κοτσίδα. Ήρθες έτσι για να παίξει. Κόουτς είναι ποστής. Ποστές και κοστές, τι είναι αυτά? Είναι γούρι κόουτς. Γούρια και παγούρια. Έτσι θα παίξει. Πεθαμένο, είπε ο Άγγελος. Τέτοια πλεξούδα έχουμε κάνει. Λέγοντας ότι αν φταίξαμε, αν έχουμε παρανομήσει, αν είμαστε παραβατικοί σε οτιδήποτε, καμία χάρη. Τι, βήτα, βήτα, γάμα, ό,τι είναι, ό,τι λέει, δεν θέλουμε καν, καμία από σας. Καμία χάρη. Ξέρουμε πολύ καλά για ποιον έγινε η τροπολογία. Εν μία νυχτή. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Εν μία νυχτή, έτσι. Α, παιδιά, τι ταχύτητα είναι αυτή, ρε παιδιά. Άλλες, δεν σας προλαβαίνουμε αλλού. Για μια υπογραφή άλλες φορές, ας πούμε στο Καφτατζόγλιο, περιμένουμε χρόνια. Για το απόλυτα λογικό. Περιμένουμε χρόνια. Και εδώ, Φλας Γκόρντον, αμάν, μπράβο ρε Δερβίσια, φοβερά τα ανακλαστικά μιλάμε. Κλαίει ο Γιουσέιν Μπολτ. Αναμένουμε λοιπόν. Δεν θα μου κάνει βέβαια καμία έκπληξη, δεν θα μου προξενήσει καμία εντύπωση, δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν πάλι πάνε στην επιφάνεια και έχουμε άλλα μετά. Έτσι. Είπαμε. 1-1. Το ότι επιστράφηκαν οι πέμπτη, οι μείον πέντε στην Ξάνθη είναι ένα καλό σημάδι. Δεν είναι για την ίδια υπόθεση, είναι για άλλη υπόθεση, αλλά αναμένουμε. Πολύ μικρό καλάθι όλοι μας με αυτά που έχουμε δει. Όταν τον βλέπεις τον άλλον χθες με το μαλλί Playmobil, βάζω την κατσαρόλα και κουρεύω τη φράντζα. Δεν είχαμε συνεννοηθεί, λέει. Άτε ρε. Αλήθεια. Δεν είχαμε συνεννοηθεί να με ρωτήσεις. Σοβαρά. Και γιατί σε πείραξε, άμα είσαι τόσο καθαρός και είσαι τόσο εντάξει με τον εαυτό σου. Για τις κουμπαριές δεν είπες τίποτα. Για τα ραντιβουδάκια πριν από την στελέχος της Επιτροπής, για αυτούς που φύγανε παραμονές και αυτά, τίποτα έτσι, καμία αυτή. Η άλλη που σου λατσάριζε και ρωτούσε τους ζαχαροπλάστες αν είναι ωραίο το καζάντι, πει να πούμε, ή ξέρω εγώ πώς το λέγανε εκείνο το γλυκό στην Ξάνθη. Ε, και από μακριά λέει έβλεπε τα ξενοδοχεία, δεν. Θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν θα πω τη λέξη αθώωση. Αθώος κρίνεται κάποιος που ίσως να έχει κατηγορηθεί για κάτι. Δικαίωση θέλω. Μπορεί να αθωωθεί και κάποιος που έχει πραγματικά ασφάλει. Να έχει πολύ καλή νομική κάλυψη, να έχει κάνει τη ματσαραγιά, να την έχει κάνει την κουτσουκέλα και να αθωωθεί. Να έχει κάνει την παράνομη πράξη και να είναι αθώος. Όχι. Δικαίωση είναι η λέξη. Και όχι μόνο στα χαρτιά για την ιστορία αυτή μόνο. Γενικότερα. Και μετά εμπριμέ χιόνι νομικά. Κάθε μέρα αυτούς που μας βάλανε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μπήκε και στην ομάδα μέσα. Που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στα καλά της, στα καλύτερά της. Επηρέασε όμως. Τώρα, όσον αφορά στο αγωνιστικό σκέλος για την Κυριακή. Όπως έχουμε πει, πλιστάκης, και δεν έχει να κάνει με το πλήσιμο αυτό που λέω, πλιστάκης και πολλάκης, όχι αυτός που βγήκε και είπε ότι οι χριστιανοί και οι πλούσιοι έφεραν τον κορονοϊό, εντάξει παιδιά,
καμένες λιχνίες γενικότερα, όχι αυτός ο Πολάκης. Όπως έχουμε πει γενικά, η ομάδα θα πρέπει να επηρεαστεί βεβαίως από όλα αυτά που γίνονται εκτός, από τις αφαιρέσεις βαθμών. Διαφωνώ με αυτούς που λένε δεν πρέπει να επηρεαστεί. Όχι, να επηρεαστεί, αλλά να επηρεαστεί θετικά. Όχι να τα παρατήσει, όχι να λίγο ψυχήσει. Ίσα ίσα, επειδή κάνουν όλα αυτά γύρω γύρω, όπως αντέδρασαν την άλλη φορά, χθες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την κλοπή, από το έσχος του Κομίνη, από εκείνη την αποφράδα βραδιά που 0-0 οι χάρτινοι έβγαιναν να παίξουν, 1-0 είμαστε τρομοκρατημένοι, αλλά λέμε ανεκδοτάκια, κάνουμε χαχανιτά και πλακίτσα μέσα στα αποδυτήρια. Και ο ίδιος ο Κονέ το μαρτύρησε, το έκανε εμετούλη, χωρίς να του πει κανένας τίποτα. Δεν μας είπα να βγούμε να παίξουμε μετά από 1,5 ώρα. Λέτε να βγούμε να παίξουμε, σιγά-σιγά, μην βγούμε να παίξουμε. Κανένας δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας με αυτή την κουβέντα, διότι αρνήθηκε να βγει να παίξει. Τι λέει ο κανονισμός, αφαιρέσεις βαθμών κτλ. Έτσι, αλλά ήτανε να κλαπεί το πρωτάθλημα από τον Πανθεσσαλονίκη ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Όπως τότε λοιπόν για το έσους, γιατί ήταν 2 τα έσχη, 1 το βγαλμένο Μπουφάν, έτσι, και το άλλο με τη Σερπαντίνα και η ηθοποιάρα αυτή μέσα στον ίδιο χώρο που προχθές ο Γάλλος Βαλμπουενάς φάδαζε σαν να τον χτύψαν 480 βολτ ρεύμα, γυμνό καλώδιο, σπαρταρούσε και έπιανε και το πόδι του, και ο Μάτος περνούσε, ήταν κάτω στην παραλία και χάιδευε τις ομπρέλες δίπλα στη θάλασσα. Και ο άλλος φάβεζε σαν να ήταν εκεί, σαν να τον είχε κλαδέψει. Τέλος πάντων, μη φουντώνω τώρα πρωί-πρωί. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε υπέροχο τραπέζι σήμερα στο Κοφίνι με ζωντανή έντεχνη ελαφρολαϊκή μουσική. Γι' αυτό δίνουμε την Πέμπτη το τραπέζι αξίας 30 ευρώ. Υπέροχο το τραπέζι είναι για σήμερα. Μη στέλνετε για να πάτε άλλη μέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι το τραπέζι. Σήμερα έχει live πρόγραμμα. Με υπέροχες φωνές, να απολαύσετε καταπληκτικά εδέσματα. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Μια καλημέρα, μην το στέλνετε σκέτο. Και επειδή στέλνετε το μήνυμα, μπαίνετε ταυτόχρονα, αφού στέλνετε το μήνυμα, και στην κλήρωσή μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε ότι όταν δεν έχεις τερματοφύλακα, αυτά παθαίνεις. Η Λίβερπουλ έχει πατήσει σε όλο το παιχνίδι την Ατλέτικο Μαδρίτης, μονόλογος, κλεισμένη Ατλέτικο, κλασική Ατλέτικο, σφιχτή κτλ. Έχει όμως έναν από τους 2-3 κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο, αυτόν τον Γιάν Όμπλακ, που έχει κατεβάσει τα ρουλά και δεν τρώει όχι γκολ, όχι προσποίηση, δεν τρώει ούτε παραμύθι. Ό,τι πάει μέσα το πιάνει, πιάνει ψήρες, πιάνει τους φίλους στα πράσα, πιάνει το λίγοντα στο λαχείο. Πιάνει το νόημα, πιάνει τα πάντα. 8-9 αποκρούσεις. Στην αντίπερα όχθη τραυματίζεται ο Άλισον Μπέκερ και μπαίνει αυτός ο Ισπανός, ο Άντριαν, αυτός που φώναζε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Ρόκι. Άντριαν! Και του δίνει μια πασούλα του αλουνού, κάνει ένα άθλιο διώξιμο. Εγώ θα την έδιωχνα έτσι αν φορούσα βατραχοπέδιλο με το τριψήφιο νούμερο στα κιλά μου. Έτσι θα την έδιωχνα την μπάλα. Και με δεμένα τα κορδόνια στα βατραχοπέδιλα. Θα μπει, υπάρχει βατραχοπέδιλο με κορδόνι? Όχι, αλλά υπάρχει τέτοιο τερματοφύλακα στη Λίβερπουλ? Δηλαδή μετά από αυτά που έχει κάνει ο Κάρεους πρόπερση, που χάνει στο Champions League στον τελικό επειδή πνίγει τα κουνέλια, παίρνει τον τερματοφύλακα αυτόν τον καλύτερο στον κόσμο, και γι' αυτό παίρνει πέρσι το Champions League και γι' αυτό παίρνει φέτος το πρωτάθλημα, και παίρνει για δεύτερο αυτόν, κλαίει η μάνα του Τρίμχολτ. Και βέβαια κάνει το λάθος, τα τρώει και τα άλλα, πέφτει να πούμε, λες και πέφτει σε slow motion. Και βέβαια αυτά έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τον ΠΑΟΚ μας. Πώς? Και έτσι θα πάω στο διάλειμμα. Ο τερματοφύλακας, η αρχή και το τέλος. Το α και το ω σε μία ομάδα. Μπα να σκίζονται μέσα οι άλλοι, κάναν τριγωνάκια χθες. Παπάδες, ο Σαλάχ μπροστά με τον Φιρμίνο, με τον άλλον, με τον Σανέπος λένε. Η μπάλα ανεβοκατέβαινε, ευκαιρίες κακό. Και ο άλλος πίσω, χλαπ, τα ρούφηξε. Τη στιγμή που ο Όμπλακ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης τους δίνει μια τεράστια πρόκριση.
τεράστια πρόκριση. Ο τερματοφύλακας. Εκτιμούμε και δεν ξεχνούμε τι έχει προσφέρει ο Πασχαλάκης. Και θέλω να σε δω την Κυριακή με αυτοπεποίθηση. Όχι να τρέμουν τα χέρια σου. Όχι να διώχνεις την μπάλα με μπουνιές. Εσύ είσαι ο τερματοφύλακας στο 2-double. Αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, από τις πρώτες κινήσεις, ένα έμπειρο, μπαρουτοκαπνισμένο, 30+ σε ηλικία θέλει εκεί, από μεγάλο πρωτάθλημα, που ίσως να μην παίζει βασικός στην ομάδα του εκεί που θα είναι, γιατί αλλιώς δύσκολα θα φύγει, ένα μεγάλο τερματοφύλακα. Από πίσω να ξεκινάει. Χθες αυτό έκανε τη διαφορά. Και βλέποντας, αυτό σκέφτηκα να πω σήμερα, που αφορά στον ΠΑΟΚ. Ο ένας την έδωσε την πρόκριση, ο Όμπλακ, ο άλλος τη στέρισε την πρόκριση, ο Άντριαν. Αυτά έχω να πω, θα πάμε σε διάλειμμα. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν θέλω κανένα μελαγχολικό, κανένα στεναχωρημένο εκεί πέρα έξω. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να πούμε τα δικά μας, τις ατάκες μας, να βάλουμε τα τραγουδάκια μας. Έχω παραγγελιά, έχω πάρα πολύ καιρό να βάλω αυτό που θέλω να βάλω. Τη μεγάλη πίτσα, η μόνη πίτσα που δεν έχει θερμίδες βεβαίως. Μεγάλη, σπουδαία πίτσα Παπαδοπούλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, παραπονιάρικα. Το βάλα και αυτό στα χαλάκια. Με παλιό. Για τους πολύ ψαγμένους Νίκος Γούβας. Με ιδιαίτερο φύσημα. Σαν τα Κλαρίνα πρωί πρωί δεν έχει. Όπως μου έγραψε και Ευτυχία χθες το πρωί. Εννοείται ότι δεν έχει. Τα μουσικά εννοούμε πάντα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο εκεί. Ανοιχτές οι γραμμές, αναποσβήνουν τα 5 λαμπιόνια. 23-10-287-888. Θυμίζω, σήμερα μου δίνετε και τα 3 τελευταία ψηφία. Σας βάζω για το Κοφίνι, το υπέροχο μεζεδοπολείο που δίνουμε τραπέζι 30 ευρώ με live μουσική σήμερα. Θα πάρετε την παρέα σας μετά τις 9. Θα πάτε να χαλαρώσετε, να αφήσετε πίσω σας και να ξεχάσετε για λίγη ώρα όλες τις στεναχώριες, όλες τις έγνοιες. Αυτό που ελπίζουμε να καταφέρνουμε και εδώ στο δίωρό μας. Και ερχόμαστε και το μεσημέρι, βέβαια, 2-3 για την εκπομπή. Ποιο αυτό ένα μηδέν! Πώς το εκτελώ το πλάγιο. Μιλάμε μεγάλη καμπύλη. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τον ψάχνατε, ήρθε. Εμφανίστηκε. Μίλησε. Ο Βιεννάκη! Μίλησε ο άνθρωπος. Μίλησε. Τι φαγωθήκατε πια να. Ναι. Άνθρωποι. Μου φύγε ένα βάρος εμένα, Θοδωρή, να ξέρεις. Τι κακοί άνθρωποι που είστε. Ντροπή δηλαδή. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι είναι καλά, ότι είναι εδώ, ότι είναι δυνατός. Έχω ενημερώσει ήδη τη σύζυγο που είναι κολλητάρη της Άπικα. Να την πάρει τηλέφωνο και να την επιπλήξει. Ναι, γιατί στεναχώρησε το αγόρι. Για τις ερωτήσεις που τον έκανε. Μπράβο της. Που τον ρώτησε αυτό που θέλαν να ρωτήσουν όλοι. Α, σοβαρά μιλάς τώρα, τον έχεις εκεί και δεν τον ρωτήσεις. Το στεναχώρησε. Καταρχάς, Κωστή μου, συγγνώμη για ποέρα, γιατί για μια ανάρτηση που έκανα χθες ελπία, αλλά ξέρω ότι δεν πήρα. Κοντινά, δεν παιδιά. Τα κάναμε μπροστά, τα φοράμε κιόλας. Είναι παιδιά ανθρώπινο και λάθη θα γίνουν. Εγώ χθες δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, μπερδεύτηκα με τα σκορ. Και είπα ότι και με το 1-0 δική τους νίκη περνάμε. Δεν περνάμε εμείς, περνάνε αυτοί με 1-0. Τι να κάνουμε, δηλαδή θα γίνουν και λάθη, ρε παιδιά. Είναι ανθρώπινο, τι να. Τώρα, ο τύπος που έχει τον κορονοϊό, ναι. Δήλωσε φορέας. Ναι. Ξέρεις, καμιά φορά μας φύγουν λίγο τα πράγματα. Η κόλλη, επίσης, να μια ωραία λέξη. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Γιατί, συγγνώμη, περίμενε, Θοδωρή, συγγνώμη. Κολοκύθι, κολοκύθι δεν λες. The backspace. Τι λες backspace, κύθι. Κολοκύθι δεν λες, το κολοκύθι. Να το πούμε έτσι. Ο Κολοκοτρώνης. Η κολοκυθιά. Όταν φύγουν λίγο τα γάλατα, Κωστή, ψάχνεις να την κάνεις. Να ξεφύγεις και να μην δώσεις, πώς το λένε, να πεις ότι είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Α, ναι. Υπάρχει και το δεν Skype, η βιντεοκλήση. Νομίζω μια χαρά μπορεί να γίνει. Τώρα τα πιο πολλά φροντιστήρια έτσι θα κάνουν μάθημα. Τα πάντα. Έτσι και στο λέω από πρώτο χέρι. Απέσυρε το ενδιαφέρον από τη Fortnite. Έτσι, γιατί σκάσαν άλλα πράγματα. Τώρα. Τα έγραψα προχθές. Κάποιοι τραπεζικοί είπαν ότι στο έπρεπε. Για το τι είναι, θα πάνε φυλακή να. Εδώ επίτρεψε κάτι μου. Κάτι γίνεται εδώ. Δύο τινά συμβαίνουν.
Το ένα είναι δεν το πιστεύω καθόλου και ότι μπορεί όντως αυτός να την πήρε, αλλά δεν μας το πούν για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι μία περίπτωση, γιατί με αυτούς ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Και το άλλο είναι όντως αυτό που λες, παρότι του κόψε να πούμε τίποτα ένα κοντέινερ με εκατομμύρια, ότι όταν έμαθε ότι εμείς, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, την κάνουμε από αυτό το πράγμα για να κάνουμε πλατφόρμα ψηφιακή, είπε: ρε παιδιά, εγώ τι θα πουλήσω μετά. Συν ότι πρέπει να δώσει και έτσι, γύρω στα 80 εκατομμύρια, όχι 50-60 που έκανε. 80 εκατομμύρια για να καλυφθεί πλήρως. Με αυτούς το δωρή μου σε όλα κάνω δεύτερη σκέψη πλέον. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Και δηλαδή, τρίτη και τέταρτη. Ακριβώς, και τρίτη και τέταρτη. Και, ακριβώς. Λέω τι, μήπως. Γιατί αν την πάρει, αν την έχει πάρει, θα βγουν να μας το πούν. Μήπως αυτή η ανακοίνωση απόσυρσης εξυπηρετεί. Θα ψάξει κανένα τα βιβλία του, δηλαδή ποιος είναι ποιος χρηματοδοτεί. Δεν ξέρω. Άρα είμαι επιφυλακτικός. Και όπως είπες πολύ σωστά, Κωστή μου, τερματοφύλακα το καλοκαίρι. Μέσα στην καρδιά μας ο Πασχαλάκης, πολύ καλός ο Ζήφκοβιτς, αλλά θέλουμε νούμερο ένα. Ούτε ανθρωποφαγία, ούτε αχάριστο είμαι, δεν ξεχνάω, γι' αυτό το επισημαίνω κάθε φορά. Μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που γράψανε με ολόκληρα γράμματα ιστορία. Ούτε για το χαρακτήρα του, έτσι. Ένα εξαιρετικό παιδί. Όμως, ξένο μεγάλο τέρμα. Μεγάλο τερματοφύλακα. Όχι από το Λιχτενστάιν. Από μπαρουτοκαπνισμένος από μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτό είναι η ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να διαφωνούν όλοι. Όλοι. Έτσι, στα. Σε ένα αυτοκίνητο, καλά τα λάστιχα, καλά τα καθίσματα, αλλά ο κινητήρας είναι αυτό. Αυτό, φίλε. Και αυτό η ραχοκοκαλιά. Ναι, το σεντερφόρ, αν είναι ο Πρίγιοβιτς ή οποιοδήποτε. Ναι, το δεκάρι, το μεγάλο. Ναι, ένα αμυντικό χαφ να ξέρει μπάλα, γιατί με Βέρμπλουμ αποτύχαμε. Αλλά μεγάλο τέρμα, φίλε. Μεγάλο τέρμα. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Γεια σου, Θοδωρή μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σου, τραπεζικέ μου. Ναι, γεια σας. Πνίγηκα, παιδιά, πνίγηκα. Έλα, Γιώργο. Άλλη φορά φορά μπρατσάκια. Πνίγηκα με τον καφέ. Πήγε ανάποδα η γουλιά. Και λίγο νερό. Κάτσε. Πω. Πάρε και μία χόλς. Πάρε και μία. Έλα, αγοράκι μου, για πες. Λοιπόν, είχα μια και συζητάμε για τερματοφύλακες. Περάσαν ήσαν δύο τερματοφύλακες ανεγνωρισμένης αξίας. Ένας ο Σοβιδός και ένας ο Αργεντινός. Ναι. Πώς παγωθήκαν αυτοί οι τερματοφύλακες. Κάναν ορισμένες τραύμες τέρμα. Ο ένας παίζει. Για τον έναν μπορώ να σου πω ευθέως. Ναι. Για τον άλλον έχω κι εγώ μια απορία. Δηλαδή, ο μεν Σουηδός έκανε ποτ πουρί από πολύ βαριά λάθη και από μόνος του έδειξε ότι τώρα θες επειδή έφυγε από τη χώρα του, θες επειδή περίμενε να γεννήσει γυναίκα του, θυμάμαι μια τρομερή ανασφάλεια και έναν άνθρωπο που έτρεμε για τον Όλσεν. Τώρα ο Ρέι δεν έκανε κάποιο βαρύ λάθος, δεν μας έδειξε κάτι για να πούμε ότι δεν μπορεί. Ναι, γιατί φαγωθήκανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Φαγωθήκανε. Δεν έπαιζε και ήθελε ο άνθρωπος να πει. Και ένας θερματοφύλακας Έλληνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι, ο οποίος έχει κάνει τραγικότατα λάθη. Τραγικότατα. Για τον Γλύκολες. Ακριβώς. Ναι. Δεν θα ξεχάσω εγώ το τρομερό λάθος μέσα σε Δούμπο που αποκλειστήκαμε από τον Ατρόμητο. Δεν θα ξεχάσω. Στο τελικό. Εμφανέστερα. Στο τελικό που η μπάλα του φεύγει μέσα από τα χέρια. Μην το συζητάς. Εντάξει. Άρα κάτι συμβαίνει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ. Κάτι συμβαίνει. Δεν θέλουν κοντά τη τερματοφύλακα. Θέλεις μια μεγάλη προσωπικότητα να μην λυγίζει από την πίεση. Γιατί είναι τεράστια η πίεση της θέσης της συγκεκριμένης σε αυτή την ομάδα μας. Έτσι. Συγγνώμη για τη φράση μου, αυτός ο τερματοφύλακας ο οποίος μακάρι να βρουν ένα καλό πρέπει να είναι και μεγάλος αληθαράς. Κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σου πω κάτι, Γιώργο. Είχαμε ένα τέτοιο τέρμα, αλλά μάλλον με τη σκιά του, φίλε. Αυτός που είχε και έξοδο και έκρηξη και ριφλέξ και τρέλα. Απλά ο Χακόμπο ήταν το παιδί, είχε πρόβλημα, ρε παιδί. Είχε τρέλα, εντάξει. Όχι, ο τερματοφύλακας έτσι κι αλλιώς είναι τρελός. Δεν μπορεί όλα τα παιδάκια στην Αλάνα να παίζουν ποιος θα βάλει γκολ, να πανηγυρίζουν και ένας να είναι να τρώει τα γόνατά του και τους αγκώνες του και να κυνηγάει την μπάλα στο ρέμα από πίσω. Πάνω από μισό,
πάνω από μισό αιώνα εμείς πάλι βλέπουμε τον ΠΑΟΚ. Μετά το, δύο τερματοφύλακες εμένα μου αρέσαν στον ΠΑΟΚ. Ένας ήταν ο Ελβετός ο Ντεκ. Ναι, ένας ήταν ο Εξαδάχτυλος. Ο Εξαδάχτυλος που είχε φαγωθεί κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος τον κατηγορούσε έχει έρθει. Ρε παιδιά. Δεν τον προλάβω εγώ αυτόν, δηλαδή μου το λες. Υπαλλή ναι. Τώρα αν ακούει ο Παυλάρας ναι. Και ορισμένοι υπαλλοί το θέλει. Ναι, ο Ελβετός. Νομίζω μπορεί να ήταν ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πρώτος... Και είχε κάνει ένα παιχνίδι στη Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα. Κάτσε καλά. Κάτσε ναι. Καλά. Ο άνθρωπος έπιανε τάπια. Και ο Μπλάντεν Φορτούλα που τον λέγαμε Φορτούλα όλα τα χρόνια. Ναι, και μετά όταν αποσύρθηκε μάθαμε ότι είναι αλλού ο τόνος. Βάλε με και στην κλίση. Να σε βάλω, Γιώργο μου. Ο ένας ο οποίος το έχει ανάγκη, εντάξει. Ευχαριστώ. Έγινε, μόνο. Γιώργο μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. 4-16. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ένα ρεκουστή, καλημέρα. Καλώ στις αίρες τις τιμημένες. Ένα νερό, ρε παιδιά, δεν έχει δώσει ένα νερό, θα πνιγείς. Πραγματικά. Ρε παιδιά, πνίγω, ρε παιδιά. Να πάτε, ρε. Εγώ τη σαλάτα, εγώ δεν έκοψα. Να πας εσύ, εγώ. Τι σας ζήτησε ο πατέρας σας, δεν τρώει. Εν τω μεταξύ, αν πνιγώ εδώ, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα με βρει ο Μπατμανίδης που έρχεται για να μπει 10 η ώρα, έτσι. Η Μαριλής που έρχεται 9.30 ώρα. Δεν υπάρχει ψυχή. Θα προλάβω τουλάχιστον στο μικρόφωνο να πω παιδιά πνίγομαι, μάμες, έρθει ένας πνίγομαι να πούμε. Συγχαρητήρια στη δημοσιογράφο που τόλμησε να τον κάνει την ερώτηση και τον ξεβράγκωσε. Δεν την είδα, αλλά ακούω από τα συμφραζόμενα ότι πρέπει να γίνει ρόμπα. Κοίταξε, πάντοτε αυτοί θέλουν, έχουν τρομερή ανασφάλεια, μία σκαλέτα. Τι θα με ρωτήσεις για τον κορονοϊό, αυτά και τα λοιπά. Έτσι, όμως καλώς έπραξε και μπράβο της και μαγιά της. Μπράβο της. Τη Σάπικα που λες έχω εδώ τώρα, είσαι σε κανάλι της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχεις δημιουργήσει όχι τεράστιο θέμα. Από σένα ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με αυτή την επιτροπή. Τη δοτή, τη βαλτή. Έτσι, δεν το ρωτούσε ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Μπράβο. Μαγιά της φίλε. Κουστί, άλλος δεν θα το ρωτούσε. Δεν το ρωτούσε, μην νομίζεις. Αν ήταν Αθηναίος, αν ήταν κανένας από την παρεούλα του, φυσικά και δεν το ρωτούσε να δυσαρεστήσει. Τους κουμπάρους, όχι φίλε. Και όσον μπράβο, αφορά για την όπα που κάνει πίσω, άλλο να πάει να αγοράσει μια νταλίκα ολοκένωρη και άλλο να πάει να βάζει μόνο το σασί της νταλίκας. Τώρα, του κόψαν ένα κάρο εκατομμύρια, μια νταλίκα, ένα κοντέινερ με λεφτά. Ναι. Δεν θέλει. Εγώ είμαι και εκεί επιφυλακτικός, παιδιά. Ναι. Να ξέρετε. Δηλαδή δεν την καταπίνω αμέσως την είδηση. Μπορεί να βάλουν άλλο, να φαίνεται άλλο, δεν ξέρω. Αυτό λέω. Αν λοιπόν είναι αυτός χρηματοδότης, θα το μάθει κανένας, θα πάει κανένας να δει βιβλία. Θα βάλει τον Ιάσονα Χατζηγραβατίδη που θα πει εγώ αναλαμβάνω. Σιγά πρώτη φορά θα είναι. Γιατί κατάλαβε ότι αν είναι αυτός δεν θα μπορούν οι ομάδες να δικαιολογήσουν το ότι θα παίρνουν λεφτά από το δικό του πορτοφόλι. Έτσι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κάπου οι οπαδοί θα λέγανε για κάτσε ρε μεγάλε. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί και είναι ανεξάρτητος και έχει το ΠΑΟΚ TV. Εμείς θα καθίσουμε να παίρνουμε τα λεφτά του Βαγγέλα. Έτσι δεν είναι. Yeah. Άρα είμαι επιφυλακτικός θέλω να ξέρεις. Κωστή, yeah. Και μια ατάκα που είπες, yeah. Είναι ένας δονός, πολύ γκάγκστερ, φίλε. Έχει ακούσει, ανοίξει ένα καινούριο οίκος ανοχής, έχει ένα φυσέκι μέσα. Yeah. Μπαίνει μέσα, ζωσμένος με τα πιστόλια. Μιλάμε για γκάγκστερ κανονικό. Yeah. Τα τσάκα κανονική, λέει τι θα θέλατε, λέει. Πίσω πόρτα λέει, δουλεύει, λέει το μανάζ. Ναι, yeah. Βέβαια, λέει πόσο κάνει. Λέει, είναι λίγο ακριβά, λέει τι 150 ευρώ, λέει πλάκα κάνεις. Βγάζει τα πιστόλια, τραβά δύο πιστολίες, σε παρακαλώ λέει, με χαλά στο μαγαζί, λέει για σένα λέει ένα κατουσταρεκάκι. Τι κατουσταρεκάκι. Πατά δύο πιστολίες ακόμα, τίποτα για σένα λέει, μπες μέσα τζάμπα, λέει δεν θέλω λέει μία. Μπαίνει μέσα ο μάγκας, φορτωμένος μαγιά, τελειώνει, βγαίνει έξω λέει, μπράβο λέει, φυσέκι, πάρε λέει 300 ευρώ. Καλά λέει, αφού τα πλήρωσε λέει, πιστολίες λέει γιατί, πιστολίες θα για να σφίξουν οι κόλλοι. Γεια! Γεια! Αναπάντεχο! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωνσταντίνε! Καλό στο φιλάρετο! Έλα φίλε μου! Έλα. Δεν ξέρω αλλά πολύ σύμπτωση πάνω στο Γιώργο σε έπιασε βήχας. Ναι. Και ξέρεις γιατί. Επειδή δεν έκανα σήμερα Γιώργο γι' αυτό. Ήταν η τιμωρία. Βέβαια. Πώς θα γίνει. Πνίγηκα, παιδί μου, σου λέω πνίγηκα. Γύρισε ο καφές ανάποδα. Λοιπόν, δάκρυσα, έκλαψα. Για πες φιλάρετε μου. Το σημαντικό είναι ότι η Σάπικα ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
ότι ουσιαστικά έσπασε όλα τα δεδομένα που θα μπορούσε μια ομερτά. Εντελώς χαζή, ας πούμε. Μπράβο της. Έτσι. Γιατί πιθανόν σκεφτόμενη, αν υπήρχε περίπτωση να κάνει μια καριέρα, ας πούμε, σε αυτό το κόμμα, νομίζω ότι μετά από αυτό, γεια σας, λέω εγώ. Δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι. Έχει ότι όχι, μπράβο της ήταν που... εντάξει με τον εαυτό της, γιατί κάποιοι δυστυχώς μπορούν και πουλάνε τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα. Λες τώρα, φίλε. Όχι, μέσα στον εαυτό του. Τι λες τώρα. Λέει, θα είχαμε άλλες 15 δουλειές. Τι μου λες τώρα. Άστο. Να πω το βασικό. Ότι όταν λόγω του βασιλική, της βασιλικής γρήπης, όλες οι ομάδες παίζουν πυκνισμένο το θηρόν. Βασιλικής γρήπης, πώς θα γίνει. Από την κορονίδα έχει. Από την κορώνα, Μάλιστα. Και δεν είναι ξένη λέξη. Είναι από το κορονής, έτσι. Από εκεί. Κάτσε λίγο. Το κορώνα δεν είναι λατινικό. Κορώνα, κορώνε. Ξεκινάει όμως από την κορονίδα. Κορονής. Ήταν ελληνικότατη η λέξη. Έτσι, Άρα μπορούμε να πούμε είναι και. Είναι κορονοϊός, δεν είναι κορονάιος στην ελληνική. Λες, κορονής, είπε και ο άλλος προθέσει. Λέμε. Κορονοϊός. Λέμε εικονολήπτης, λέει, και όχι εικοναλήπτης. Άμα το πάρεις έτσι, άμα το πάρεις με την ελληνική λέξη, έτσι. Άρα είναι ένας εστεμένος ιός. Σωστά. Εντάξει, και οι δύο έχουν δίκιο, γιατί το ένα είναι ξένη λέξη και το κρατάνε, το άλλο είναι ελληνική λέξη. Τέλος πάντων, μπορούμε να ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα, να ανέβουν οι θερμοκρασίες, να σωθεί ο Κοσμάκης, να μην έχουμε άλλα. Και το πώς θα το γράψουμε είναι το τελευταίο, το πώς καταλαβαίνεις τώρα. Οι πιθανότητες είναι αυτό που είδαμε. Είναι ένα κύμα, όπως λένε οι επιστήμονες. Πήγε στην Κίνα, έκανε αυτό το κύμα, έσβησε. Δεν απλώνεται. Έχει ένα περίεργο τρόπο εξάπλωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί, αλλά και πολύ απότομα κόβει. Περιμένουμε. Οπότε τον ήλιο, τον ελληνικό ήλιο, να περάσει το πρώτο. Να περάσει τώρα, να περάσει λίγο, φίλε, αυτό το διάστημα και να έχουμε μετά τις τριαντάρες μας και να τους κάνουμε. Είναι περίπου ένας πίνας, δύο μήνες πόσο κρατάει. Άρα, παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε στα δικά μας, στα υπόλοιπα, φιλάρετε. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν ότι όλες οι ομάδες είναι και κλεισμένων των θυρών. Καλά. Ναι. Εντάξει, χθες η Λίβερπουλ έπαιξε με κόσμο. Ναι. Φοβερή ποινή η ΑΕΚ. Δύο μέχρι τέσσερις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, επειδή κατέβηκε ένας φύλαφλος μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Μέχρι εκεί σταματάνε. Και έκανε ψηλά. Δεν κατέβηκε μέσα στο γήπεδο. Άσκησε βία σε έναν που ουσιαστικά είναι ξέχων παράγων μέσα στο παιχνίδι. Και εσύ τώρα φιλάρετε. Δηλαδή το ζύγισμα των καμπανελίων το θεωρείς βία. Τα ζύγισε να δει πόσο πάει. Δηλαδή η σηκωταριά. Τα έχεις. Για φαντάσου να το έκανε ο δικός μας και να σου λέγω τι θα γινόταν. Καλά, σοβαρά μιλάς. Θες να σου πω τον τίτλο τώρα. Άστο. Απελάστε τον αυτό. Τι, άστο. Εδώ δεν ακούγεται τίποτα. Απλά μπήκε μέσα στο γήπεδο μέχρι εκεί. Ναι, απλά του έκανε για λίγο εξέταση προστάτη. Για λίγο θα είχε κολονοσκόπηση. Λίγα χιλιοστά. Λίγο πιο εκεί είναι. Κάπου! Τι έγινε, ρε παιδιά! Να ξέρεις. Εντάξει, άλλος όταν θέλει να κουβεντιάσει, σε πιάνει από τον νόμο. Βεβαίως. Άλλος από το χέρι. Έχει μια άλλη τακτική. Ναι, ναι. Άλλος από το χέρι. Ίσως εκεί πάει το χέρι. Τι να πω τώρα. Ήθελε απλά να κάνει αρχή διαλόγου. Δηλαδή ο διάλογος του να έχει μια αρχή, να μην είναι έτσι χήμα. Αυτό δεν εξετάζεται από ό,τι καταλαβαίνω. Και επειδή αυτός ισχυριζόταν ότι είναι το αφεντικό και μάλιστα στα αγγλικά, ούτε καν αυτό εξετάζεται. Γιατί ένας απλός φύλαθλος δεν θα τιμωρηθεί η ομάδα, αλλά ο αρχηγός, ο πρόεδρος, το αφεντικό της ομάδος θα είχε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στον τρόπο που θα εκδικαζόταν. Θυμάσαι τι δηλαδή, τι είπαν πάλι ότι θα την περάσουν στον ντουκού. Τι είπαν ότι είπε. I am the boss, λέει. Ακριβώς. Ο άλλος με τα καμπανέλια, ξέρεις τι είπε. I am the balls. Οπότε είχαμε boss, balls 1-0. Φιλάρετε, επειδή μας αρέσει πάντα να το σατιρίζουμε το πράγμα. Αν τέτοιο πράγμα, όχι αυτό, όχι να φτάνει να του ζουμπάει για να τα κάνει σφεντόνα τα καλαμπαλίκια, να έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια ο δικός μας και να έπιανε από το πέτο, εγώ σου λέω, να τον τίναζε.
Ξέρεις τι θα έκανε σήμερα αφιερώματα. Απελάστε τον. Ο εγκληματίας, ο χειρότερος, ο έτσι ο αλλιώς. Άστο, άστο. Φλίψε. Δεν θυμάσαι που μπήκε ο δικός μας και πήγαινε προς το διαιτητή και το σταμάτησε ο Βιερίνια. Βεβαίως. Και άρχισαν να φωνάζουν όλοι. Ότι πάει να το σκοτώσει. Να το σκοτώσει. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μόνο που κατευθύνθηκε προς τους διαιτητές, ήταν αρκετό να ξεσηκωθούν όλοι. Ακριβώς. Εδώ του πάνω στο βηματισμό που το χέρι ήταν στο πίσω μέρος που ήταν το όπλο, ή πάει να βγάλει το όπλο, να σκοτώσει, λέει, πήγε να πυροβολήσει, λέει και τα λοιπά. Και δεν μιλούσαν το όπλο, λέγαν τα όπλα. Τα όπλα. Λίγο θα λέγανε ότι ήταν και όλμος. Δηλαδή, στην τελική, κάποια στιγμή, τουλάχιστον να υπάρχει δικαιοσύνη, το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι να έχει δικαιοσύνη. Αυτά που εφαρμόζονται να εφαρμόζονται για όλους. Δεν μπορεί να είναι μόνον επειδή έτσι γουστάρουν όπως θα θέλουν. Έγινε φιλάρετέ μου, σε ευχαριστώ. Έχει. Να σε καλά. Πάμε αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, όχι άλλες, γιατί οι τέσσερις, γιατί ήδη φτάσαμε 9. Ναι, έπεσε εδώ, πάμε εδώ, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό στο παιδί. Όχι άλλες γραμμές. Όχι άλλες γραμμές, μόνο εμείς. Όχι άλλο κάρβουνο. Λοιπόν, θα με παρασύρετε στη δικιά σας συζήτηση, οπότε να πω γρήγορα γρήγορα, ναι. Σε παρακαλώ πολύ, ναι. Ενημέρωσε την Νεκταρίτσα σου, ναι. Και το Θαρασάκι, ναι. Ότι μπορεί να μην έχει θάλασσα τον Κυρκής, έχει τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποταμό, ρε. Αγράμματα. Λοιπόν, ούρε, μέσα, κάτσε ρε, μέσα στον Κυρκής έχει ποτάμι, θα μας τρελάνει. Άκου, στην Κριστόνη, λοιπόν. Θα πάρεις τον πίσω δρόμο την επόμενη φορά που θα πας απευθερικά. Από πίσω θα πάρεις από Μάντρες και Καμπάνι. Τον παλιό δρόμο, ναι, ναι, με τις γέφυρες. Λοιπόν, από Μάντρες και Καμπάνι, εντάξει. Ναι. Και από εκεί θα περάσεις τρεις φορές το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποταμό. Ποιος είναι? Ο Δούναβης. Ο γαλλικός, ρε φίλε. Αυτός είναι. Να σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, αυτός είναι αφορά τη γεωγραφία. Το ξέρουμε το γαλλικό, βρε. Μιλάμε για μέσα το. Όπως τα Τρίκαλα που έχει ποτάμι μέσα στην πόλη, αυτό λέμε. Δεν έχει. Όχι, έχει μέσα. Μέσα στην Κριστόνη δεν έχει. Είναι ο κεντρικός ο δρόμος που ούτε στον Κυρκής δεν έχει μέσα ποτάμι. Αν είναι, να βγούμε στο γαλλικό, εντάξει, το ξέρουμε το γαλλικό, δεν λέω. Λοιπόν, κοίταξε, ο Παυλάρας και ο Μένιος μαζί με τον Γιώργο είναι τόσο παλιοί που για να πάμε στο Κυρκής, στην Κριστόνη περνούσαμε τις γραμμές του τρένου, φίλε. Άμα δες, περνάμε 40 και 50. Πήγα από τον πίσω δρόμο, έχει κάτι γέφυρες και κάτι παλιά ορυχεία. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ταινία παλιά. Θα νομίζει να βγει ο Πρέκας από κάπου να πει ελάτε λοιπόν, να μου αρέσει. Ναι. Μου αρέσει να βολτάρω από τους πίσω δρόμους και τους ξέρω. Σαν ναι, την παλάμη μου. Μ' αρέσει, δεν έχει αυτή, κίνηση. Αυτή δεν έχει κίνηση, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, είναι απόλαυση. Είσαι μέσα στη φύση, φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως... όσο για τον Κυρβαγγέλη, απίστευτο ρε φίλε. Αυτό το θηρίο, αυτόν τον ελέφαντα, τον γονάτισε, φίλε. Θηρίου, με... Το γονάτισε. Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Ένιωσε, παρακαλώ. Δεν το πιστεύω, Κωνσταντίνε. Γιατί με συγκινείς. Δεν είναι σωστό. Τώρα, λοιπόν, όταν το άκουσα. Δεν είσαι εντάξει. Όταν το άκουσα, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε. Πειθώ. Ένα δικαστήριο και θα αποφύγει. Ναι. Έλα. Πού είναι, ρε. Άσυχτη, δεν σε πιστεύω. Όχι, που πραγματικά δεν είναι. Ρίχνεις λάσπη με τον ανεμιστήρα. Πού είναι αυτά τα δικαιώματα του πολίτη και περί. Yeah. Δεν θα βγαίνουν τα ονόματα. Τι βιασύνη ήταν αυτή. Παιδιά, κι εγώ είμαι άρρωστο. Λοιπόν, κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε Έλληνες και μας αρέσει να μιλούμε με τέτοιες καταστάσεις, αι μην τις χαρακτηρίσω γιατί είναι το σχολείο μου. Αν δεν πω το περίφημο, είσαι ανόητος, είσαι βλάκας, δεν νιώθω καλά. Δεν πάει αυτό. Τα φιλιά μου, ρε. Μη μασάτε, ρε, μια ζωή. Λοιπόν, 70 χρόνια έχουμε αυτούς με τις αποφάσεις τους. Φιλιά. Να πτυσώ. Έτσι. Φιλιά. Όχι. Γεια. Φιλιά. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Γεια σου ρε Μένιο με το γαλλικό. Βε φίλε. Ο Παρί, ο Σέντε του Άπε, με προσέγγιο του Μιέρα, τα φραβέτα του Άρε. Ξέρεις, εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και κοντά. Στη Γαλλία. Γαλλικό. Άρα γνωρίζεις και από γαλλικά φιλιά και γαλλικά κλειδιά και γαλλικά κουασόν. Ναι, εκεί ξεκίνησε το γαλλικό καφέ εγώ. Βε. Εσύ τον εφήβρες. Ναι, λοιπόν, άκουσε τώρα. Αυτό που λέμε και εμείς όλοι. Καταρχήν να σου πω κάτι που μου είπε ένας ακροατής που δεν σε παίρνει τηλέφωνο. Ότι τώρα λέει κατάλαβα γιατί ο Κωστής λέει δεν κάνει βραδινή εκπομπή. Γιατί?
Γιατί την κάνει το πρωί, δεν έχει πρόβλημα. Σωστά. με τα τραγούδια που βάζει. Α, ναι, ρε, τι, καλά, βλάκα, κάνει τι. Βράδυ δεν λειτουργούμε. Βράδυ είμαστε, του πρωινού είμαστε και του μεσημβρινού. Το έλεγα εγώ, αλλά ναι, το κατάλαβα και από σένα από τα τραγούδια που βάζει και τα κλαρίνα. Κανονικά, φίλε, δεν έχουμε τέτοια. Αυτά δεν έχουν. Πώς λέει αυτά τα οπαδικά δεν χωράνε στα οπαδικά. Εδώ δεν χωράνε αυτά ώρες. Δεν έχει. Όπου να είναι. Για πες, Άκη, άλλο. Λοιπόν, καταρχήν, για σήμερα να μιλήσουμε. Ναι. Για την έφεση. Ναι. Πρέπει, κοίταξε, να μπουν στην ουσία. Δηλαδή. Τι δικαστήριο είναι αν δεν μπει στην ουσία? Αυτό ακριβώς, γιατί να μην μπουν? Μία είναι η ουσία. Μπείτε τώρα στην ουσία, το λέει και το τραγούδι. Το σκεπτικό ποιο είναι όμως? Αυτοί τώρα οι από κάτω όλοι, γιατί βγάζουν και αυτοί εδώ κάτι ραδιόφωνα, βγάζουν κάτι δικηγόρους από κάτω και λέει δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει, λέει, σκεπτικό ότι πρέπει να πάμε βάση ΚΑΠ. Άσε βρε, αυτά είναι τώρα, εντάξει, οκ. Άκου, ναι. Υπάρχει βάση νόμου και βάση ΚΑΠ. Αυτοί τι λένε? Βάση νόμου πρέπει να πάμε. Ρε, μπείτε στην ουσία και αφήστε τις δικαιολογίες. Δικάστε επιτέλους. Δικάστε, δείτε τι γίνεται. Βάση νόμου είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης και ο βοηθός του, για να Γεραπετρίτης. Λοιπόν, το βάση ΚΑΠ, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που λέω εγώ τόσες μέρες. Δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Καμία. Δεν υπάρχει. Δεν προβλέπετε τίποτα. Αλλά εμείς θέλουμε να δικαστούμε. Δεν θέλουμε να πατήσουμε πάνω σε παραθυράκια τερτύπια νομικά. Πώς το παίρνουν και αυτοί εδώ πέρα, δημοσιογράφοι, κάτι της πλάκας, κάτι παραγωγή μετά, ξέρεις κάτι αυτά. Με συγχωρείς τώρα που το πάω εκεί πέρα, αλλά. Τι να πας εκεί πέρα? Ο καθένας για ό,τι λέγεται κρίνεται. Ο Κοσμάκης ακούει εδώ πέρα αυτούς και λέει πού θα μας κάνει. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει τιμωρία. Αν αυτοί είπαν, δεν θα βγάλουν Δευτέρα με Τρίτη. Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Τελευταίος, κλείνεις εσύ. Παρακαλώ, μην παίρνετε τώρα πριν το διάλειμμα. Αν θέλετε να περιμένετε. Στράτο, εσύ! Εγώ. Έλα, τα γόρι μου, έλα. Λοιπόν, μια απορία. Βεβαίως. Κάθε καφές που σερβίρεται με πινελίκι είναι γαλλικός? Βεβαίως. Πολύ σωστή απορία σου, διότι λέμε τι έγινε, του είπε του επόπτη μερικά γαλλικά. Είναι Σορβόνη, είναι τι, είναι Παρίσι. Πολύ σωστό. Δηλαδή, άμα ζητήσει ένα καφεδάκι, γυρίσει πάλι στη ζωή. Άντε, αργά, βίβλε. Λοιπόν, είπα. Είναι γαλλικό, έτσι. Πάρτα, μωρή. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Σαν το ανέκδοτο, επίβλεπε εσύ και ο Γρήλος. Και εσύ και ο Γρήλος, μεγάλο ανέκδοτο. Το θεωρώ μέσα στη δεκάδα, έτσι. Γιατί λοιπόν, το συναντάμε συνέχεια. Για πε, στρατό, εσύ κλείνει την ώρα. Τη Βαλσάμι. Ένα μεγάλο μπράβο στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα γονίδια του Ιψηλάντη, φίλε, για πέμπτη συνεχή ημέρα δεν έχουν κολλήσει. Δεν λύγησε, φίλε. Από τους οποίους έχει έρθει σε επαφή. Πραγματικά φαταούλ. Τα κρατάει για τον εαυτό του. Ακόμα και τα μικρόβια. Πέρα από την πλάκα τώρα, αρκετά νομίζω χαργεντιστήκαμε με αυτό. Εγώ θέλω να φτύσω κατάμουτρα και την UEFA και τη FIFA και την ελληνική Super League και οποιαδήποτε πρωταθλήματα τρέχουν ακόμη, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο ΨΑΠ, ο χωρίς αιτία, δηλαδή, που για μένα θεωρώ ότι αναπνέει τζάμπα αέρα αυτό το συγκεκριμένο όργανο των ποδοσφαιριστών. Θυμάται μόνο όποτε θίγονται από τον ΠΑΟΚ ή από τον Άρη ή από τον Ηρακλή, ξέρω εγώ, κάποια δικαιώματα ποδοσφαιριστών, αλλά όταν γίνεται από τις ομάδες των Αθηνών τηρήσει γη ηχθείως, δεν παίρνει θέση για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι ο κορονοϊός. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Οι ηθήνοντες της Super League ζουν σε ένα συννεφάκι, όταν μέχρι και η ίδια η UEFA σκέφτεται και η FIFA να σταματήσουν το Euro και να το μεταθέσουν το 2021 με αυτά που γίνονται, ναι, και εμείς εδώ θέλουμε να παίξουμε το παιχνιδάκι του Ολυμπιακού, να γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει τραυματισμούς και ιστορίες και το ένα και το άλλο, για να κερδίσει ο Ολυμπιακός ή να μην χάσει. Και δεν μπορούμε εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι αφού είναι προσβεβλημένος από τον ιό ο πρόεδρος αντιπάλου ομάδας, δεν θέλουμε να βάλουμε σε κίνδυνο τους ποδοσφαιριστές μας. Τρίτος τερματοφύλακας της Γιουβέντους προσβλήθηκε από κορονοϊό. Βεβαίως. Η όλη ομάδα είναι σε καραντίνα. Και στο Ανόβερο παίκτη. Και στο Ανόβερο. Να ξέρουμε τι λέμε και τι γίνεται. Παιδιά, καταλάβετε το, μιλάμε για πανδημία πλέον, έτσι, επίσημα. Το είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι εμείς θα το πούμε. Εντάξει,
απάντηση. Δηλαδή, θα πρέπει να. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Θα πρέπει λίγο και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και δεν μιλάω για τον κύριο Μαρινάκη, μιλάω για αυτόν που εκτελεί χρέη, να σοβαρευτεί λίγο και να μην βγαίνει να κάνει διαγγέλματα με ευχολόγια. Λύσεις. Ναι. Πράξεις. Ακριβώς. Δηλαδή, άκουγα να βγάλει ακριβώς. Διάγγελμα. Και έλεγα, τι προσέχετε και αυτά και, και προσέχετε ο καθένας. Χαίρομαι πολύ, εντάξει, το προσέχετε ο καθένας. Δηλαδή, περιμένα μαζί να μας το πεις. Νόμιζα ότι έβλεπα τα στρουμφάκια και έβγαινε ο Μπαμπαστρούφ και έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ξέρω εγώ, θα κάνετε αυτό. Πλύνετε τα χεράκια σας. Πλύνετε τα χεράκια σας. Τέλος πάντων. Εντάξει, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έγινε Στράτο. Για το μόνο που συμφώνησα είναι ότι ακόμα και η Εκκλησία, εσύ ξέρω ότι μπορεί να διαφωνεί, θα πρέπει να πάρει μέτρα για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί να διαφωνώ. Δεν άκουσα μάλλον τι είπα χθες το μεσημέρι. Α, δεν άκουσα, όχι, αλήθεια. Είμαι απόλυτα με ένα, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, ένα δεσπότης που είπε, ρε παιδιά, δεν είναι ανάγκη να κοινωνήσουμε τώρα. Ή αν δεν χάθηκε ο κόσμος, ας κοινωνήσουμε λίγο αργότερα. Αυτή η επιμονή από κάποιους. Αυτό είπα εγώ, Στράτο, γιατί να διαφωνήσω. Δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό, φίλε. Όπως και επίσης, σέβομαι απεριόριστα αυτόν που πραγματικά αγνοεί το όποιο ρίσκο, παίρνει το ρίσκο και λέει: εγώ η πίστη μου είναι τόσο δυνατή που θέλω να κοινωνήσω. Ούτε όμως μπορώ να πω ότι είναι άπιστος ή άθεος αυτός που λέει τώρα, ρε παιδιά, ας το πάμε λίγο μετά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πιο πολύ τρελαίνομαι με αυτούς που βγάλαν όλη τους τη χολή κατά της θρησκείας, φίλε. Αυτό με τρελαίνει. Βρήκα την ευκαιρία. Δίνουν και πάτημα μερικοί, δηλαδή ιερωμένοι, πραγματικά. Αυτό, ρε παιδιά, συγχρονιστείτε, μπείτε λίγο στο νόημα. Μην φαίνεστε σαν να ήρθατε χθες στον κόσμο αυτόν. Μπείτε λίγο μέσα στην κοινωνία, αφού γκραστείτε τι γίνεται τους σύγχρονους, ας πούμε, καιρούς. Και μπείτε λίγο στο νόημα, αυτό λέω, Στράτο. Η Εκκλησία, Κωστή, στη μετά Χριστόδουλου εποχή έχει αποξενωθεί τελείως από τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία. Στράτο, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και αυτό είναι θέμα για πολλές ώρες. Σε φιλώ. Λοιπόν, θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά Bosch πλυντήρι αυτό το διάστημα και έχετε δώρο με αγορά πλυντηρίου Bosch το skip για ένα χρόνο. Το απορρυπαντικό. Ένα χρόνο δωρεάν και δώρο ένα σίδερο. Και βέβαια Αιγαίων πεντανόστιμα και νηστίσιμα. Καλαμαράκια, μύδια, χταποδάκια. Αυτό διάστημα καταπληκτικά πεντανόστιμα φρεσκότατα. Στο διοικητήριο 214.000, στο Ρεόκαστρο 69-56-66 και με χώρο εστιατορίου πεντακάθαρα όλα. Φυσικά για ζαχαροπλαστείο δεν συζητάμε για τίποτα άλλο. Μόνο Νικολαίδης και γλυκάρες και τουρτάρες και σφολιατοειδή. Και πεντανόστιμα και εκεί θα βρείτε νηστίσιμα που θέλετε. Και παγωτό όλο το χρόνο. Και για το πιο καλό, το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Τσαντεκίδης, 20 χρόνια και απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας για Ρωόκαστρο. Εκεί θα βρείτε το κορυφαίο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και το πηγαίνετε όπου θέλετε για έλεγχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε στην παρέα μας, στην παρέα του Ζουμουσού. Ζούμε μεγάλες στιγμές, σημαίνει το Zoom σου, Αποστόλη. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Σε ακούω τώρα λίγες εβδομάδες. Γουστάρω την παρέα σας, βεβαίως. Καλώς ήρθατε καινούργοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας δεχτήκαμε. Zoom σου, ζούμε μεγάλες στιγμές, αυτό σημαίνει. Είναι το μότο μας, είναι το σκεπτικό μας, είναι η κοσμοθεωρία μας, είναι το DNA αυτής της παρέας, γενικά για ό,τι συμβαίνει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Στη ζωή μας, οπουδήποτε, με αισιοδοξία, με πίστη, με το χαμόγελο. Μην χάνετε, μην σκοτώνετε το παιδί μέσα σας. Κρατήστε την παιδικότητα, κρατήστε την τρέλα του, κρατήστε την αθωότητά του σε πολλά πράγματα. Κρατήστε το άσβεστό του βλέμμα σε πολλά πράγματα. Θα σας χρησιμέψει σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Πάμε να πάρουμε γραμμές, αναβοζούν τα λαμπιόνια. Θέλω να πω πριν ότι η λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι εκπληκτικά κρεατικά, πεντανόστιμα, καλοψημένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοντεύει τα 20. Σας μαγεύει, σας απογειώνει σε έναν καταπληκτικό χώρο. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο. Ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια και με υπέροχο γλυκό μετά. 705-750 Δελιβεριά. Και Χαλβάς Λουκάς, η συνταγή των παππούδων από την Κωνσταντινούπολη. Φερμένη τα εγγόνια τώρα. Χειροποίητος Χαλβάς. 76-43-62, μπείτε και στο www.lukas.gr. Πραγματικά 14 υπέροχες γεύσεις και γι' αυτό τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη, εξάγει όλη την Ευρώπη, εξάγει στην Αυστραλία και είναι ο Χαλβάς το νούμερο 1 σε ποιότητα, σε υλικά. Θυμίζω ότι σήμερα
Κληρώνουμε τραπέζι στο Κοφίνι, στον Εύοσμο. Τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Αξίας 30 ευρώ. Εσείς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψοφία για να σας βάλω από το μαραφέτη, να πούμε. Από το σταθερό τηλέφωνο. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Hey. Έλα μωρό. Καλώς. Καλημέρα. Καλώς το αγόρι το τρελό. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσκες στο πληκατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και στο νεκροθάφτη? Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μόλις ήρθα από το ΙΚΑ. Γι' αυτό δεν πέρασα από σένα, να σου δώσω μερικά μέτρα. Χαίρομαι που δίνεις... Ακόμα και τα κισέ που έλεγες εχθές πρέπει να βάλετε ένα τζάμι, φίλε. Τζάμι. Το χαρτί απόξω το δείχνεις, από μακριά. Από μακριά. Δεν πιάνω τίποτα στα χέρια του. Με το κιάλι. Σε μετράνε για να μπεις μέσα. Ναι. Σε μετράνε στην είσοδο. Τι δεν σου... σε αφήνω να ανέβεις επάνω. Σου παίρνουν τα, στην είσοδο, σου παίρνουν τα μέτρα. Τόσο απαισιοδοξία. Όχι για το ένα επί δύο. Φαντάζεσαι. Πρόσεξε. Ένας κύριος με... Άμα δεν δω την καινούργια τούπα, εγώ μέτρα δεν δίνω. Εννοείται ρε, πλάκα κάνεις. Απλά φαντάζεσαι απαισιοδοξία. Ένας κύριος με μαύρο γυαλί, μαύρη γραβάτα, μαύρο κοστούμι, μαύρο παπούτσι, σκαρπίνι. Συγγνώμη λίγο κύριε. Χράκ, χράκ με το μέτρο. Τι έγινε ρε παιδιά, μας λέτε κάτι εμέσως? Γιατί χθες το ρούχο δεν είδε στην άλλη το κοράκι που κέρδισε τα. Δεν είδα. Πόσα, 12.000. Έτσι, ε! Ναι, τι? Και, η μία ήταν κοράκι, κέρδισε 25.000 προσφορά και δεν τα πήρε. Κορισμένη, νόμιζε έχει ταξί. Κοράκι, γραφείο τηλετών είχε. Στο ρούχο ζούμε. Και είχε και δίπλα τη ακόμα μία που έβαθε, λέει, του πεθαμένου. Πά, οι μακηγές. Και είπε να συνεργαστούμε μετά, λέει, από την εκπομπή. Να συνεργαστούμε στη Μακρυπούλια, το είπαν. Ναι. Ε? Όχι, ρε, στο ρούξου, στο αυτό, στο, πώς το λένε, στο deal, στο ρούξου, είπα, στο τροχό της τύχης. Στον τροχό της τύχης, στο παλτσάκι. Όχι, στο deal, στο deal, στο deal, στο deal. Καταλήξαμε στο Φερεντίνο, καταλήξαμε στο deal. Τα βλέπω όλα, γι' αυτό μπερδεύτηκα τώρα, γιατί μόλις μπήκα μέσα, να σε προλάβω. Η λέξη deal, ξέρεις από πού βγαίνει? Μια φορά ένας πήρε την προσφορά από τον τραπεζίτη, την απέρριψε, άνοιξε το κουτί και πήρε τα μπίπιπ του. Και έριξε ένα καντήλι, φίλε, και έμεινε. Είναι από το καντήλι, βγαίνει. Είπε, θα το θάψω τον τραπεζίτη και τον έθαψε. Τα πήρε το κοράκι. Ε, πήγε εδώ. Λοιπόν, δεν μου λέει. Δεν μου στείλει τι είπε. Τι του είπε, του Φερεντίνου, τι του είπε, πεθαίνω για την εκπομπή και τέτοια. Άμα δεν λέω αλήθεια, να σε θάψω και τέτοια. Καλά, τρελάθηκε κι αυτό να τη ρίχνει κάτι ατάκες. Πες μου ένα μυστικό, εγώ είμαι τάφος, δεν πρόκειται να το πω. Ναι. Να σε ξεθάψω, να σε κάνω, να σε θάψω. Για τον Τζίλο ρώτησες. Για τον Τζίλο. Έχω πολύ μακάβριο το πήγαμε. Για τον Τζίλο. Έχουμε κανένα νέο. Ας πούμε κάτι χαρούμενο. Το Κωνσταντινέα, τον Μπίκα. Ναι, τους φούρνους καμένους. Το γράμμα με τη σφαίρα του γραμμένου. Κανένα νέο έχουμε. Βεβαίως. Τι έγινε, ασχολούμαστε με τον κορονοϊό και με τον Εύρο και με τα αυτά. Ναι, να ασχολούμαστε με όλα. Βεβαίως. Αλλά και αυτά να μην τα ξεχνάμε, τούτη και του Παπαγγελόπουλου την ΟΒΑΡ. Έτσι. Έχω απάντηση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχω ηχητικό για αυτό. Είχαμε ευκαιρία τώρα και τα ξεχάσαμε όλα. Για αυτά που ρωτάς, έχω ηχητικό, άκου. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Την περασμένη εβδομάδα τον είχε, τον απόλαυσα πάλι. Είχε και την Καρέζη. Τρελαίνομαι. Γυρίσατε. Αυτό το είδα, το είδα, το είδα. Το είδα, φίλε, δεν είναι. Βέβαια, και εσύ σαν και εμένα σπιτόγα του έχεις γύρει. Τη λατρεύω την Καρέζη. Λοιπόν, μόλις γύρισα είμαι ικανοποιημένος, μπιζίμ πάω. Μπιζίμ, αγόρι μου, μπιζίμ. Με όλο σου το είναι. Για μια ζωή. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα. Γεια σου Παυλάρα. Ακούτε τους μεγαλύτερους τι πάθος βγάζουν. Τι τρέλα, τι ενέργεια. Τον Γιώργο, τον Παύλο, τους μεγάλους ηλικία, τον Κερδιονίση, έτσι. Τον φίλο μας τον Θράσο. Το Θρασίβολο που βγαίνει και το μεσημέρι και τραγουδάει. Οι πιο νέοι. Θέλω να έχετε πίστη, δεν θέλω να έχετε μελαγχολία. Όλα, αυτή η χώρα, αυτή η γωνιά του πλανήτη έχει περάσει από πολύ πολύ δυσκολότερα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για την ομάδα μας. Περάσαμε από συμπληγάδες και βγήκαμε περισσότεροι, βγήκαμε πιο δυνατοί, βγήκαμε πιο ΠΑΟΚ. Με ατσαλωμένο το μέσα μας. Δεν μασάμε, δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη και αυτό που σκέφτεστε. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα. Α, νόμιζα πέφτω σε κουκουβάκια. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον.
Χαίρομαι να σε ακούω. Είμαι που σε πήρα προχθές ο Λουκάς από την περιοχή Αγιώρος. Καλώς τον Λουκά! Καλώς τον Λουκά! Χαίρομαι που μας ακούτε πλέον από το Space 92 και 2. Καβάλα, Δράμα, Ιερισσό, Σουξουμούξου, Ελευθερούπολη κτλ. Όχι, Δράμα μάλλον είναι σε άλλη συχνότητα, δεν είναι... Όχι, ο άλλος μου είπε χθες ότι στη Δράμα δεν μας άκουγε. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι λάθος, γιατί επειδή σε αυτή τη συχνότητα ήταν ο Αρένα, ναι. Δεν ξέρω ότι ακούγεται Άγιον Όρος, Καβάλα και... Θα ρωτήσω, επειδή χθες βγήκε ο Παύλος βγήκε εκεί, που σας ακούνε στη Δράμα λέει από τους 92 και 2. Θα το ψάξω, θα σας πω την εμβέλεια πάντως. Εντάξει, αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις. Βεβαίως. Για πες λοιπόν, Λουκά. Χάρηκα χθες που άκουσα ότι ανέφερες και τον Πάτερ Φιλίμωνα που είναι αδυναμία μου. Πάντα. Γιατί έχω κάνει δουλειές εκεί πάντα. Πέρα. Τον υπεραγαπώ. Και γενικά εκεί και ο πατέρας Θωμάς εκεί είναι φίλος και παοκτσάκι και έχω πάει αρκετές φορές εκεί στο γίνοντο μπαλκόνι. Έτσι. Mm. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να πιστέψει και αυτό είναι πολύ προσωπικό, έτσι, αλλά εγώ λέω όταν μπαίνω μέσα προσεύχομαι και για αυτούς που λένε ότι δεν πιστεύουν. Ναι, ναι. Για τους ακροατές μου. Πάντα ένα κερί πάει στην οικογένεια, τη ραδιοφωνική, μία για το σπίτι, έτσι, για τα παιδιά μου, για την γυναίκα μου, για τους γονείς μου και τα λοιπά, τα αδέρφια μου, τον αδερφό μου, ένα πάει για την οικογένεια, τη ραδιοφωνική. Και εκεί μέσα έχει και άθεους και βουδιστές και μουσουλμάνους και ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι. Σωστός, και εγώ το ίδιο κάνω. Έτσι, φίλε. Έτσι. Προσεύχομαι και για αυτούς που ντρέπονται να πούνε ότι πιστεύουν. Γιατί αυτό είναι κόμπλεξ, δεν είναι... Τέλος πάντων. Καθένας τώρα... Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Θα προσπαθήσω άμα είναι κάποια στιγμή να βγάλεις στον αέρα τον Πάτερ Φιλίμωνα. Θα χαρώ πολύ. Και να τον κάνεις τις ερωτήσεις. Πρόσεξε. Ένα ελάττωμα έχει ο Πάτερ Φιλίμωνα. Δεν σταματάει να μιλάει. Πράγμα που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται άνθρωπος να είναι τόσο πολυλογάς, εγώ που είμαι έτσι λακωνικός. Είναι απίστευτος, αλλά είναι αριανός. Μπαίνω. Έχει αυτό τεράστιο ελάττωμα. Του είπα, εγώ λέω, με εξομολογείς. Εγώ λέω, δεν σε συγχωρώ πάντως, να ξέρεις. Τώρα αριανός. Και εγώ και ΑΕΚ νομίζω ότι είναι. ΑΕΚ νομίζω ότι είναι. Όχι, αριανός είναι. Αριανός είναι. Τα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Μπαίνω. Έκανα δουλειές εκεί πέρα. Μπαίνω να εξομολογηθώ και μου λέει, εσύ δεν είσαι λέει που κάνεις εκπομπή. Φωνάει το πρωί αυτά και λέω ναι, Πάτερ, ναι. Και περιμένεις τώρα μια, ρε παιδί μου, τελείως θρησκευτική ερώτηση. Κάτι, ξέρω εγώ, αμαρτάνεις αυτά, είσαι εντάξει, αυτό τώρα. Και η πρώτη ερώτηση που κάνει είναι, δεν μου λες, χορηγούς έχεις. Λέω, ορίστε, χορηγούς έχεις, στην εκπομπή, χορηγούς έχεις. Λέω, έχω, γιατί χωρίς χορηγούς, λέει, δύσκολα, δεν είναι, λέω, εντάξει, είναι σημαντικό, λέω, που είναι πίστη. Μάλιστα, πολύ ψαγμένος, πολύ μοντέρνος για γέροντας, έτσι, για μοναχός, και έχοντας γνώση για πολλά, ποδόσφαιρο θες, μίντια θες, κοινωνία, γιατρική, τα πάντα. Τα πάντα, πολύ. Οι πατέρες ήταν σαν το Φιλίμωνα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο νέοι κοντά στην εκκλησία. Παλιός πρόεδρος της ομάδας, δεν θέλω τώρα να πω, δεν θέλω να πεις όνομα αν καταλάβεις. Ξέρω ποιο, για ποιον. Μην πεις όμως, δεν είναι σωστό όμως. Δεν είναι σωστό. Όχι, δεν θα πω. Παλιός πρόεδρος της ομάδας τον έπαιρνε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκού αγώνα και του έλεγε «Γέροντα, γύρισέ το, γύρισέ το». Και ισοφαρίσαμε 1-1 τότε με την ξένη ομάδα. Και μου το έλεγε ο Φιλίμωνας. Λουκά, χαίρομαι που μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Να πεις ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, είπες για τον Χακόμπο. Εάν ήταν ο Χακόμπο και σε αυτή την ηλικία, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ήδη πρωταθλητής. Τα γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ είναι από τον τερματοφύλακα και με τον Μέν. Και από τον τερματοφύλακα. Γίνονται στη μικρή περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή. Γιατί ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί στη θέση Λουκά μου, και από τον τερματοφύλακα. Για να φτάσει ανενόχλητος ο άλλος να κάνει τη σέντρα, έχει υπάρξει και νωρίτερα μια χαλαρότητα. Μην το ρίχνουμε όλο επάνω το ανάθεμα. Φταίνε βεβαίως και από τους δύο δεν είμαστε ευχαριστημένοι φέτος, αλλά και τα χάφ μας δεν είναι αυτά που πρέπει. Ο Μαουρίσιο είναι αυτός που ξέραμε, ας πούμε. Λέω τώρα. Ο Μπίσεσβαρ είναι αυτός που ξέραμε. Δεν είναι. Άρα. Βλέπεις ότι. Απλά δεν θέλω να στοχοποιώ. Η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα, αλλά να μην κάνουμε κανιβαλισμό ποδοσφαιρικό. Εντάξει. Αυτό. Είναι... Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου Λουκά. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα.
Και συγγνώμη μου περιμένατε. Ναι, βεβαίως, ναι, γεια σας. Έλα Κώστα παλικάρι μου, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς το παιδί, καλώς τον. Έχουμε να μιλήσουμε από το συλλαλητή. Όχι ρε φίλε, όχι ρε του Μπιώτη, όχι ρε Παουτσάκη. Έλα γόρι μου. Εγώ θα είμαι αυτός που ήμουν μια ζωή και δεν αλλάζω γνώμη. Λοιπόν, θα πω δύο κουβέντες, δεν ξέρω αν με κόψετε ή όχι, δεν ξέρω αν αρέσει η φωνούλα μου. Λοιπόν. Άκουσε με αδερφέ, εδώ ξέρεις ότι η μόνη περίπτωση για να κόψουμε είναι να βρίσεις ή να πεις κάτι μηνύσιμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ με ξέρεις, με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις ότι έχω ανοιχτά τα μικρόφωνα εδώ και δύο δεκαετίες, 21 χρόνια και δεν κόβουμε, μάλλον σε βρύση. Ναι. Έτσι, για αγώριο, γιατί, να πεις την άποψή λοιπόν, σου. Θα σε πω, γιατί εγώ τις δικαιολογίες δεν τις γουστάρω. Ποτέ δεν τις γουστάρω. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις. Πες λοιπόν αυτό που θες. Η δικιά μου γνώμη είναι και πολλών, και από εδώ και από όλων. Για μένα, άμα θέλουμε ο ΠΑΟΚ να μεγαλουργήσει, αδερφέ, πρέπει να έρθει ένας τύπου μίνι πρόεδρος τύπου Νίκου Βεζιρτζή μες στον ΠΑΟΚ, να κάνει πέρα ο Σαββίδης και η οικογένειά του, να μείνει σαν χορηγός, να αναλάβουν αποκλειστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα και το ερασιτεχνικό τμήμα, να γίνονται κανονικές μεταγραφές, χωρίς bullying και παρεάκια και τύπου ας πούμε αγάπες και φυλάκια μέσα εκεί, για να προοδεύσει ο σύλλογος. Αλλιώς φιλαράκι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Ναι. Κάτω από το χαλάκι του πρωταθλήματος που παίξαμε, γιατί έχουμε να παίξουν μπάλα από την εποχή του Έαντα. Λοιπόν, με κάτι φωτοβολίδες ευρωπαϊκές και με 9 χρόνια ασφαλιάρα στην Ευρώπη, αυτός φιλαράκι ο ΠΑΟΚ μικραίνει για μένα. Δεν μεγαλώνει. Όταν λίγο τα βάζουμε ναι. κάτω από το χαλάκι, ναι. όταν παίρνουν παίκτες που είναι ανάπηροι, τραυματίες, ίσα ίσα για να φέρουν τα λεφτά του Προέδρου, πρέπει να έρθει ένας κανονικά για μένα υπεύθυνος Πρόεδρος να λάβει όλο το τέτοιο. Το τι, το ποδοσφαιρικό, να μην είναι χορηγός ο Σαββίδης, για μένα να μην υπάρχουν ωρεοπάδες στο σύλλογο και να φύγουν και κάποιοι μαρτυριάρδες που τα νέα της ΠΑΕ τα μαθαίνουν στην Αθήνα πρώτα τα μάθουμε εμείς. Μάλιστα. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Υπάρχει μεγάλος κόσμος που πιστεύουμε ότι ο σύλλογος εμβολίζεται και είναι εγκλωβισμένος από τα κέντρα των Αθηνών, φιλαράκι. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βεβαίως. Τη σέβομαι απόλυτα. Πες εσείς όλα καλά και όλα ωραία. Έχουμε να δούμε 10 χρόνια μπάλα. 10 χρόνια μπάλα. Εμείς και μη μου λέτε ότι πήραμε πρωταθλήματα. Περίμενε λίγο. Εμείς ποιοι βάζεις και εμένα μέσα ότι είναι ο καλά και ο ωραία. Όχι αγόρι μου, γενικά. Α, γενικά. Που στα ραδιόφωνα οι ωραιοπαθείς λοιπόν. Που τα παρουσιάζουν όλα καλά και είναι ευχαριστημένοι. Να διευκρινίσουμε λίγο αυτό που λες. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό που λες. Άρα, λες. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θες. Δεν λες σε καμία περίπτωση να φύγει η οικογένεια Σαββίδη. Όχι να φύγει. Να μείνει χορηγός, να ασχοληθεί με τα κανάλια και τις επιχειρήσεις. Να είναι. Με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι άνθρωποι αυτοί. Θα με αφήσει να πω. Έχουν συμπάθειες. Ναι, άρα να παραμείνει. Εδώ γυρίσανε τον άλλο που έχασε δουλειά στα κόμματα και τον ξαναφέρανε στον ΠΑΟΚ. Του κουτρούλιο γάμος γίνεται εκεί μέσα. Μέχρι και να κατήνα μεταγραφές κάνει. Άρα λες. Ότι να παραμείνει ως χρηματοδότης ο Ιβάν, αλλά να βάλει έναν άνθρωπο σαν πρόεδρο υπεύθυνο σε όλο το τμήμα. Να τρέχει το τμήμα και στο σχεδιασμό. Γιατί προς στιγμήν νόμιζα ότι είπες να φύγει ο Σαββίδης, έτσι. Αυτό νόμιζα στην αρχή ότι. Όχι να φύγει. Να μην αναλάβει οικογένεια, ούτε ο Γιωργάκης τίποτα. Τι δουλειά έχουν αυτοί με τον ΠΑΟΚ, μωρέ. Επειδή έχουν λεφτά. Πήραμε ένα πρωτάθλημα με κουτσές ομάδες. Τα πρωταθλήματα που πήραμε. Να σου πω κάτι τώρα όμως. Γιατί υποβαθμίζεις αυτό το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Εγώ μαζί σου είμαι σε πολλά από αυτά που λες. Πήραμε ένα και χάσαμε ένα 10. Βρήκες το πού καταστραμμένο και είχες ευκαιρία να πάρεις πρωταθλήματα. Γιατί υποβαθμίζεις από μόνος σου. Δεν πήραμε δύο double. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου αυτό που λες για το σχεδιασμό. Ποιος έφταιγε για το χαμένο. Εμείς φταίγαμε που μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Μας κλέψαν για βοηθήσαμε κι εμείς, δεν καρτάσει. Χωρίς να βάλουν προστατευτικά μέτρα. Γιατί, για τη Σερπαντίνα. Δεν μου λες και αυτοί οι χασοδίκηδες που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν ναι, τον ΠΑΟΚ. Δεν με κλέψαν όμως, δεν μου το κλέψαν. Δεν νιώθεις εσύ ότι όχι, σου έκλεψαν τον πρωτάθλημα. Όχι, δεν φιλαράκι. Δεν προστάτευσες στην ομάδα ούτε με τον άλλο τον πεθαμένο που έκανε τον ψόφιο κοριό, ούτε τίποτα. Φταίει και η διοίκηση. Και όλοι αυτοί εδώ πέρα που είναι στον ΠΑΟΚ, όλοι οι χασοδίκηδες, μια νίκη δεν κέρδισαν εδώ και 10 χρόνια. Έγινε. Δεν κάνα αργάκι άλλο, αδερφέ που δεν ξέρω εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι Σαββίδης Παντελάκης με την Ρίση, και δεν μου αρέσουν αυτά και αυτές τις τιμωρίες. Εννοείται. Τόσα χρόνια πολύ καχύποπτες, αδερφέ. Εννοείται ότι έχουμε πει ότι δεν είμαστε Σαββίδης, είμαστε ΠΑΟΚ. Ήμασταν πριν, θα είμαστε και μετά. Αυτό δεν το συζητάμε. Έτσι. Είναι καχύποπτος, φίλε. Καχύποπτος να είσαι, αλλά να μην μπαίνεις σε σενάρια φαντασίας. Ποια σενάρια, τα σενάρια 8 χρόνια αποδεικνύουν ότι στην Ευρώπη έχει γίνει λούμπα και κυνηγές 9 χρόνια χωρίς να κερδίζει δικαστική μάχη. Δεν διαφωνώ. Γιατί, και για την Ευρώπη δεν διαφωνώ. Όμως μην υποβαθμίζεις
αυτό που πέτυχε η ομάδα. Έτσι. Μην το υποβαθμίζεις. Κανείς δεν αγαπάει τον Παναθηναϊκό, μόνο αυτός που πάει στο κάγκελο, όλοι οι άλλοι για τις επιχειρήσεις, αδερφέ, και εγώ παπά και χόρτα δεν τρώω. Να κοιτάξουν να αθώσουν την ομάδα και να δούμε και μια ευρωπαϊκή βραδιά που ονειρευόμαστε και όχι παπά μαζί και μεταγραφές με ανάπτυξη και σαπάκια. Μαζί σου σε αυτό. Μαζί σου. Και τερματοφύλακες που μας κάψαν τη γούνα στα ευρωπαϊκά και τους κάνουμε θεούς. Έχει τα παιδιά κάπου αυτό, έχει τι που μπορώ να προπονητή που να φέρουν. Μου φαίνεται σαν Όγεβης που έβγαινε από Σαράδε και με έλεγαν τρελός. Τούτερες. Και μου φαίνεται οι μεταγραφές γίνονται για να δικαιολογούνται κάποια χρήματα στην εφορία. Πρόλαβες, είπες για τον Στανόγεβιτς. Να είσαι καλά. Όχι, τόσα χρόνια που έβγαινα. Φαίνονται τα πράγματα, ρε φίλε. Οι μεταγραφές γίνονται για να γίνονται χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τίποτα. Να είσαι καλά, αδερφέ. Πάρα πολύ για μένα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουν μικρύνει τον Πάο, τον κάνατε το δουλειό μου σαν σου. Μόνο σου έπεσες. Δεν σε έκοψα εγώ, να ξέρεις. Ξαναπάρε. 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 Σε ακούσαμε, σε κάποια συμφωνώ. Για το μεταγραφικό σχεδιασμό, βεβαίως, ναι. Για την Ευρώπη, βεβαίως, ναι. Σε κάποια διαφωνώ. Μόνο σου υποβαθμίζεις αυτό που πέτυχε η ομάδα, δηλαδή κόντρα σε όλους, δύο double, δύο χρονιές. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Έτσι. Όπως επίσης στην αρχή νόμιζα ότι είπες να φύγουν οι Σαββίδηδες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αυτοκτονία, έτσι. Αλλά κατάλαβα αυτό που είπες, ότι θέλεις, θα ήθελες έναν πρόεδρο να, είναι, να διαχειρίζεται όλη την ιστορία. Πάμε παρακάτω. Ναι! Αυτές οι δύο γραμμές που απομένουν. Ναι! Γεια σας! Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιατί εγγυάται κανένας ότι αν έρθει κάποιος άλλος πρόεδρος θα είναι όχι. Καλύτερος. Όχι, δεν εγγυάται. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Νίκο τον Βεζιρτζή, όταν ο ΠΑΟΚ είχε οικονομική ένδυα στο ποδόσφαιρο, να παίρνει το Ζεγκάρα, το Ρεμπόσιο, τον Μπία και τον Ίνδιο και τον Μπρέγκου και να τον κάνουν πενταετές συμβόλαιο γιατί έτυχε να βάλει δύο γκολ στην αντεπίθεση σε ένα φιλικό. Μίκρινε ο ΠΑΟΚ, έτσι, που πήρε τρία συνεχόμενα κύπελα, που πήρε αίτητο ντάμπλ. Εκεί Χρήστο διαφωνώ, όχι απλά διαφωνώ. Γιατί ρε Κωστή, πότε έκανε ο ΠΑΟΚ καλύτερες ευρωπαϊκές πορείες, δηλαδή και τώρα είναι ότι μίκρινε και ξεφτυλίστηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι ρε παιδιά και μίκρινε. Όχι, εμένα Χρήστο δεν μπορώ να χωνέψω το ότι μηδενίζει το πρωτάθλημα, δηλαδή αυτά που κατέκτησε η ομάδα κόντρα σε όλους. Αυτά Κωστή που λέει, τα λένε οι εχθροί μας. Αυτά που λέει αυτός, θα λένε οι εχθροί μας. Δεν μπορεί να λες τέτοιο πράγμα. Το ότι είναι... Τι, ότι ήταν διαλυμένο το ΠΟΚ, τι διαλυμένο το ΠΟΚ. Διαλυμένο το ΠΟΚ, τα παριές που λέει το ΠΟΚ. Ίσα ενωμένο ήταν όλο το ΠΟΚ εναντίον μου. Το είδαμε πρόπερση. Δηλαδή το ΠΟΚ όταν τα έπαιρνε εμείς είμαστε καφούλ στα φόρτε μας, έτσι. Τέλος πάντων. Κάποια από αυτά που είπε δεν θα διαφωνήσω, αλλά σε κάποια είμαι τελείως αντίθετος. Τελείως. Τελείως. Και ούτε κόψαμε κανέναν, βλέπετε. Αφήνουμε να πει την άποψή σας και ας διαφωνούμε. Δεν έχουμε... Εμείς δεν λιβανίζουμε κανέναν. Αλλά ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο. Αυτό όταν λέτε μία κουβέντα, μήπως είναι ακριβώς σε κάποια πράγματα το αφήγημα των αντιπάλων μας. Μήπως είναι ακριβώς αυτά που λένε οι εχθροί μας. Σε κάποια λέω, δεν λέω το παιδί. Εγώ ξέρω τι βλέπω πάω, έτσι. Ναι. Εγώ δεν αφιεσβητώ αν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ ή όχι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βάλεται από παντού. Εδώ μιλάμε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι συχάματα. Δηλαδή η χώρα περνάει μια φάση που δεν ξέρω, επειδή το έχουμε πάρει πολύ στο χαλαρό. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει, επειδή συμβαίνει γύρω μας στην Ιταλία, κάποτε το βλέπαμε στην Κίνα και λέγαμε, έλα εδώ οι Κινέζοι... Δίπλα στην πόρτα μας. Δίπλα είναι. Είναι μακριά και τα λοιπά. Η Ιταλία δεν είναι πολύ μακριά για να έρθει εδώ. Εδώ βλέπουμε, Κωστή μου, ότι πλέον οι οικογένειες αρχίζουν ο ένας να είναι καχύποπτος με τον άλλον. Να υπάρχει η φίλη μεταξύ τους, να μην υπάρχει οικειότητα. Δηλαδή πάμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας, έτσι, που θα είναι για μένα η μεγαλύτερη ήττα της ανθρωπότητας. Και αυτά τα συχάματα που κυβερνάνε και εδώ το κορονοϊός που θα, 19 του μηνός θα πήγαινε στο δικαστήριο. Και οι άλλοι υποντικομαμοί συνεχίζουν τον αλληλεγγύη πόλεμο για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Εκεί δεν σταματούν. Δεν σταματούν. Δεν έχουν σταματήσει, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η χώρα βάλεται από παντού. Από παντού, από 500 μεριές. Δηλαδή εδώ Χρήστο μου. Θα σταματήσουν τα πάντα. Χρήστο μου. Και ο Κούγια συνεχίζει εκεί, αυτό το πράγμα. Εδώ το σύγχαμα, ο Κούγια. Εκεί. Να έρθει. Λοιπόν, επειδή παράγεινε, ας έρθει αυτή η υποντικομαμή λοιπόν να πάρει το περσινό πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Ελάτε! Έλα ρε Κούγια, έλα εσύ, ελάτε να πάρετε το περσινό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Γελιοποιήθηκαν. Ελάτε γιατί το παρακάνατε. Το παραξήλωσαν. Το παρακάνατε, δηλαδή
έχετε ξεφτυλίσει. Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε στα ραδιόφωνα ότι ο χοντρός που έχει τις τρίχες στην πλάτη και είναι ευυπόληπτος και φέρνει ναρκωτικά, και μετά είπε με ξεγέλασαν, βγήκε και κατηγορούσε άνθρωπο ότι είναι έμπορος ναρκωτικών, και μετά λέει ξεγελάστηκε, λέει γιατί τον μισούσα. Και να σε πάρουμε στα σοβαρά εσένα, έτσι, που υπερασπίζεσαι παιδεραστές, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών, να μας μιλήσει για ηθική. Ακριβώς. Αυτούς, με αυτούς έχουμε να κάνουμε, Κωστή. Ούτε καν τον νοιάζει που ο ίδιος τον έλεγε σκουπίδι. Ο ίδιος, έτσι, ο Βαγγέλης, τον έλεγε σκουπίδι. Έτσι, δεν νοιάζεται για τίποτα. Δεν νοιάζεται για τίποτα, Κωστή μου, γιατί δεν έχουν ηθικούς φραγμούς. Κανένα. Όταν ξέρεις σε γνώση σου ότι ο άλλος έχει σκοτώσει παιδάκι, βίασε, πάτησε άνθρωπο, τον εκτέλεσε, είναι έμπορος ναρκωτικών και τον υπερασπίζεσαι γιατί λέει ότι είναι το επάγγελμα σου, δεν υπάρχει ηθική. Τι ηθική? Καμία. Καμία ηθική. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Και εμείς μπορούμε να κάτσουμε να πούμε μέσα από τον Κικαιώνα να ορμήξουμε και στην ομάδα. Να την ορμήξουμε, να τη διαλύσουμε. Να φύγουν όλοι. Δεν είπαμε να μην ασκούμε, να μην ασκούμε κριτική. Ο Νίκος Βεζιδής που είναι 80 χρονών κοντεύει ο άνθρωπος, να έρθει να κάνει τον παράγοντα ξανά. Δεν είπαμε να μην ασκούμε κριτική. Αλλά ρε παιδιά, μόνοι μας να μιλάμε έτσι για την ομάδα. Βεβαίως κριτική και στα λάθη και στο σχεδιασμό, ναι, και στην Ευρώπη και αυτά. Τι σχέση έχει με τον Αλέσο το πρωτάθλημα? Άλλο αυτό τώρα δηλαδή. Το βρήκες με το θαμμένο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και ότι μίκρινε ο ΠΑΟΚ, σε όλα τα επίπεδα μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Όποιος δεν το βλέπει έχει θέμα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή που έχει 10 χρόνια να παίξει μπάλα, πότε έπαιζε δηλαδή πριν 10 χρόνια, που οι ίδιοι άνθρωποι λέγανε τότε όταν είχε το Σάντος και τους πατούσε μέσα έξω όλους. Τέλος ότι έπαιζε ποδόσφαιρο βαρετό και κοιμόμαστε και τι είναι αυτός και... Είπε και αυτός την άποψή του, βλέπετε εγώ δεν κόβω. Γι' αυτό είπε με κόψει, προφανώς σε κόβουν όταν λες τέτοια. Γιατί είναι βαριά αυτά που λες. Λοιπόν, τον αφήσαμε, είπε την άποψή του, διαφωνώ σε πολλά, σε κάποια για την Ευρώπη, για τις μεταγραφές βεβαίως. Δεν είμαστε εμείς. Δεν έχουμε κανένα ρόλο έτσι, να λιβανίσουμε, ούτε να βάζουμε τα σκουπίδια. Πρώτοι βγαίνουμε και λέμε τα στραβά. Αλλά όχι ρε παιδιά, ότι μίκρινε με δύο double κόντρα σε όλους και ότι βρήκαμε το ΠΟΚ. Δηλαδή ακόμα και αυτό το αείτο πρωτάθλημα, ακόμα και τα δύο double να υποβαθμίσουμε. Δηλαδή τη Σαρμπαντίνα που έπεσε στον τον Γκαρσία, το λέει ότι φταίμε εμείς. Ότι φταίμε εμείς. Τι να συζητήσουμε άλλο ρε φίλε. Χριστάρα μου, είναι σαν να κατηγορούμε... Συγγνώμη Κωστή μου, συγγνώμη. Ναι. Τίποτα. Απλά είναι σαν να, με αυτό εδώ τη λογική, είναι σαν να, τι να πω. Δηλαδή να είσαι στο σπίτι σου, να σου έρθει μια ρουκέτα στο κεφάλι και να πεις ρε φίλε γιατί το είχες στο σπίτι εκεί. Όχι, έφταγα που είχα την πόρτα ανοιχτή. Ναι, είχε την πόρτα ανοιχτή. Φιλιά Χριστάρα μου, φιλιά. Γεια. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζουμε, κληρώνουμε τραπέζι για το Κοφίνι στην 25 Μαρτίου 79 στον Εύοσμο, ζωντανή μουσική live σήμερα με τις υπέροχες δημιουργίες του Γιάννη Φιντάνη του ΣΕΦ και με εξαιρετικό περιβάλλον, να περάσετε όμορφα, 30 ευρώ τραπέζι κληρώνουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ζούμε τις μεγάλες στιγμές και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, έχουμε πει πολλές φορές, δεν λέμε ζούμε χαρούμενες στιγμές πάντα. Ακόμα και μια δύσκολη κατάσταση που μας ενώνει, που μας συσπυρώνει, που μας βγάζει αντίδραση, μπορεί να είναι μεγάλη μια τέτοια στιγμή. Το πώς έχει αντιδράσει η τοπική κοινωνία στον Εύρο, το κάθε νοικοκυριό, η κάθε οικογένεια εκεί, είναι πραγματικά ένα τέτοιο δείγμα. Είναι ένα πραγματικό ζουμουσού. Συγκλονιστική η τοπική κοινωνία. Αυτό μαθαίνουμε και από τους φαντάρους μας, αυτό μαθαίνουμε και από τους πυροσβέστες και από τους εθελοντές που είναι συγκλονιστικοί. Μέχρι τις γιαγιούλες οι οποίες ετοιμάζουν φαγητά, νερά, για τους ανθρώπους που είναι εκεί νυχθημερών και δίνουν το δικό τους αγώνα. Να θυμίσω εγώ, πριν πάμε στις γραμμές, 23-12-87-888 για ακόμα 10 λεπτά, να θυμίσω ότι το τμήμα 41 της ΑΧΕΠΑ Καλαμαριάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, συλλέγει πακέτα φροντίδας για τους στρατιώτες μας από τη Δευτέρα μέχρι και τις 20 Μαρτίου, 11 με 5, Τσαλουχίδη 16 με 20 στην Καλαμαριά, αφρόλουτρο, σαμπουάν, μορομάντιλα, αντισηπτικά χεριών, ξηραφάκια και ανταλλακτικά ξηραφάκια και αφρό ξηρίσματος. Αυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για τρόφιμα, ούτε για ρούχα, ούτε για άλλα θέματα, ούτε για νερά. Είναι αυτά ζητούν και αυτά όποιος μπορεί. Θα πάει στο 536, στην 536 μηχανοκίνητη μονάδα, στο μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού στον Εύρο. Αυτό για την αιμοδοσία, επειδή ήρθαν ερωτήματα. Εννοείται ότι
Έχουμε πει πολλές φορές. Κανονικά, 15 του μηνός θα είχαμε την αιμοδοσία μας. Για τους λόγους που καταλαβαίνετε όλοι, και το κινητό συνεργείο αιμοληψίας δεν μπορεί να δεχτεί κόσμο σε ένα τόσο στενό χώρο να περάσουν 100-150 άτομα. Και αυτό θα βάλει, όπως καταλαβαίνετε, σε μπελάδες και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα μπει σε ένα ρίσκο. Και εγώ δεν μπορώ να έχω απέτηση από εσάς να σας κουβαλήσω στο ΑΧΕΠΑ, έτσι και να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο, να υπάρχει κίνδυνος να κολλήσετε το οτιδήποτε. Όποιος πραγματικά θέλει να δώσει αίμα, μπορεί να το κάνει στην ΔΕΘ, στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και επίσης θέλω, επειδή έχει έρθει τέτοιο αίτημα, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει και έχει αλφα θετικό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, έκτακτη ανάγκη για ομάδα αίματος αλφα θετικό, να πάρει έξω στο 2310-287-888 μετά τις 10, να δώσει όνομα και να μπορέσει να πάει να δώσει αίμα για κάποιον ο οποίος χρειάζεται απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος. Οι δικές μας φιάλες, όπως καταλαβαίνετε, και αφού δεν θα έχουμε την αιμοδοσία, με πολύ φιδό και μόνο απαραίτητα εκεί που υπάρχει ανάγκη και κρίνεται ζωή. Δεν μπορούμε τώρα να δώσουμε αίμα επειδή προληπτικά το ζητάει ή για να έχει κάβα, ας πούμε, για μια γένα ή για το οτιδήποτε η κλινική. Μόνο εκεί που πραγματικά υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Ξέρετε ότι δεν τις φυλάμε για μας, δεν τις κάνουμε συλλογή. Για τον κόσμο μαζεύουμε το αίμα. Αυτά είχα να πω έτσι ηρίστο εν παρόδο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πρώτος. Βεβαίως, πρώτος. Πρώτος και καλύτερος μετά το διάλειμμα, αδερφέ. Πρώτος, βεβαίως. Απίστευτο, βάρεσα, μιλάμε στόχο κατευθείαν στο κέντρο. Με τη μία και χωρίς να περιμένω. Κάτι κάνει λίγο αντίλογο γιατί ακούω. Πρόσεξε, άλλους τρεις έχεις πίσω. Άλλους τρεις έχεις πίσω. Περίμενα, έχω τον Κωστή τον Ταρταρό λίγο στο ραδιόφωνο, κάτω να το κατεβάσω λίγο αυτό. Πες το να. Τώρα. Με το ύφος αυτό. Πες το να ότι δεν ξηγήθηκε καλά την άλλη φορά, μας άφησε και έφυγε. Με τα κορίτσα. Δεν είναι, όχι, ναι. Έλα. Κωστή, μας άφησες και έφυγες, ε! Λοιπόν, τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα! Α, καλά, φίλε. Αυτό που το ρωτάς εσύ, το έχει πρώτα ρωτήσει αυτή. Τι είναι, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα! Η Τζενάρα, φίλε. Βάρα τα ούλια, Εννοείται, ρε. Πρώτο και κύριον, δεν σας μ' αρέσει που είμαστε σε ποδοσφαιρικές. Μ' ακούς? Σε ποδοσφαιρικές κουβέντες. Ακριβώς, αυτό με τρελαίνει πιο πολύ. Γουστάρω όταν είμαστε σε ποδοσφαιρική περίοδο. Τα άλλα λίγο με αφόν, κάνω λίγο ποδηλατάκι για θέμα υγείας. Καλά κάνεις, φίλε. Λοιπόν, δεν σας αφήνω να ξέρετε, δεν θα σας αφήσω να μελαγχολήσετε. Εδώ είμαι. Τίποτα, με κλαρίνα, με ζουρνάδες, με κουβέντες, με διαφωνίες όπως τον προηγούμενο, με μπινελίκι, με παραγγελιές, με δωράκια. Γέμισε τους ψυχιάτρους. Εδώ είναι τα κεντρικά, ρε. Εδώ είναι τα κεντρικά, ρε. Εμείς δίνουμε το χαρτί. Ρε, εμείς θα σας τρελάνουμε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, ρε. Εδώ είναι τα franchise. Εμείς δίνουμε. Παρακουπή. Χαίρομαι για αυτό που θέλει. Να μην παρεξηγηθεί τώρα αυτή η έκφραση μου, γιατί είναι λίγο λάθος. Λέω, πρόσεξε. Οι τραγωστόπουλες που παίρνουνε. Εντάξει. Και μας κρατάνε λίγο ενήμερο τα πράγματα. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Και αυτός. Και αυτός. Και αυτός ΠΑΟΚ είναι. Εγώ πρώτα εξετάζω. Πονάει για τον ΠΑΟΚ. Διαφωνώ. Το ξέρω, το παιδί τον έχω γνωρίσει κιόλας. Μπορεί να διαφωνώ στο 80% από. Είπε. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Πονάει για τον ΠΑΟΚ. Πονάει. Θα του δικαιολογήσω και κάποια πράγματα που εγώ τα θεωρώ τελείως ατοπικά, έτσι. Ακριβώς αυτό, και εγώ γι' αυτό τον αγαπάω, γιατί είναι μια άλλη φωνή και θέλω όλες τις φωνές να ακούγονται. Ούτε έχω εγώ τέτοια, μου γράφει, μου γράφουν, γιατί δεν τον έκλεισες, παιδιά, λάθος. Όχι, παιδιά, είναι λάθος. Παιδιά, να σου πω κάτι, ένα κουμπάκι είναι. Πρόσεξε, είχε την ώρα που μιλάω, είδες πως με έχασες. Ένα κουμπάκι είναι, φίλε. Ούτε καν είναι με το βλέμμα. Όχι. Είναι το απόλυτο λάθος. Όχι. Εδώ αφήνουμε και βγαίνουν και από άλλες ομάδες. Γι' αυτό ανοίγουμε την παρέα μας, έτσι. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι το να είναι ευγενικοί και να μιλάνε αυτό. Καλά με σωστά λόγια. Να μην βρίσεις όλα και να μπεις κάτι μηνύσιμο. Βεβαίως. Όλα θέλουμε να τα ακούμε γιατί αποδεικνύονται τα υπόλοιπα. Θέλουμε και αυτές τις βονές, τον ξέρω και εγώ τον κύριο χρόνια, τον ακούω από τη Γερμανία. Όλα. Και πλέον τον άκουσα και εδώ. Γιαννάκης από το Μάνχαιμ, πλέον είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθες μόνιμος. Λοιπόν. Ναι, Κωστή. Μόνιμος. Θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Θα χαρώ. Φιλιάστε όλους, δεν θέλω να αυτό τις γραμμές να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Αγόρι μου. Αγόρι. Να μην λέω ονόματα. Τη Σοφούλα, την Αγγελική Πάνο, την Άντζου,
να μην λέω το ροζού μου σου. Ποιος να πω. Αγόρι μου. Άσε να ξεχάσεις. Σε όλη την παρέα. Σε όλη την παρέα. Και πρώτα και κύριον εσύ για τα γεγονότα με τα θέματα τα ιατρικά. Ό,τι λες ακριβώς. Προσοχή πάρα πολύ παιδιά. Αυτό. Όπως είπαν για τα παλικάρια. Τον ίδιο αέρα από την Ιταλία αναπνέουμε. Δεν είναι μακριά. Και όλα γύρω έχουμε και τους γείτονες που δεν είχαν μηδέν κρούσματα. Γιατί καλά, εκεί, εκεί φίλε γελάει, γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Είναι και το παρδαλό. Με αυτό το πράγμα να παίρνετε χαμπάρι το πόσο δύναμη έχουν σε κάποια πράγματα στο να μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Με αυτό εδώ τον τρόπο έχουμε μεγαλώσει και έχω πιάσει τα 50 μου χρόνια. Από ναι, μωρό ναι. Παιδί ήταν αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ξυπνήστε, χαίρομαι. Το μόνο πράγμα που χαίρομαι βγαίνει το θετικό, το ότι το καράβι πάει απόλυτα στον αυτόματο, απόλυτα, και το καλό αυτό το πράγμα το ότι πάει στον αυτόματο είναι ότι ξυπνήσανε τα μυαλά τα δικά μας, όπως οι γυναίκες εκεί πάνω που έχουν πάρει χαμπάρι και πάνε και μέσα στη νύχτα και βοηθάνε ό,τι μπορεί ο καθένας, δηλαδή παιδιά ό,τι μπορεί ο καθένας μόνος του, γιατί από κυβερνήσεις και τα λοιπά τα έχουμε δει, δεν υπάρχουν, είναι υπάλληλοι όλοι. Άστο, καλή σας μέρα. Καμία ελπίδα. Με αγάπη. Φιλιά, με αγάπη, φιλιά. Γεια σου Μάρχαεμ. Βάρα, βάρα. Εννοείται, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, το διαβάσατε, μου το γράφει και η Χρύσα, το είδα και στο SDNA, το γράφω όλα τα site, στη δίκη των 28, διακοπή μέχρι νεοτέρας λόγω κορονοϊού. Αυτή είναι η είδηση, ας πούμε, που έχει βγει μετά τις 9. Λοιπόν, λογικό, έτσι, σε διακοπή. Προχώρησε ο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη δίκη των 28 έπειτα από αίτημα δικηγόρων των κατηγορουμένων λόγω κορονοϊού. Τώρα, πότε και πώς και τι και τα λοιπά, είπαμε. Τώρα με βάση και με επιχείρημα τον κορονοϊό, πολλοί κόσμος θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Εγώ δεν λέω ότι είναι ανύπαρκτο το θέμα, αλλά δεν είδαμε και να προχωράει όταν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα πω εγώ. Πάμε στην γραμμή. Ναι, τελευταίος. Έλα ρε Κωνσταντζή. Κλείνεις εσύ Βασίλη από τη Βαλανιδωράκη, εσύ Κούδα, κλείνεις σήμερα να πούμε την παρέα. Έτσι θα κάνεις τον επίλογο αγόρι μου. Και θα βγάλεις και τον τυχερό φίλε. Θα βγάλεις και έτσι, τον τυχερό. Μπράβο, ναι, άκου τώρα. Mm. Από αύριο και μάλλον από την επόμενη φορά που θα σου τηλεφωνήσω θα σε χαρακτηρίσω το πιο όμορφο ψυχιατρίο, μου επιτρέπεις. Αγόρι μου, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε, είπαμε, κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία κάνουμε. Ψυχοθεραπεία ακριβώς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον ακροατή στην Αμερική όπου κατάφερε και σε βραχυκύκλωσε σε για πολύ το, απλά για το σκόρε. Λοιπόν αδερφέ, θα κερδίσεις και παίρνεις τη σοπαλία σε καμία περίπτωση. Μόνο με Ολυμπιακός μπορούσε να το πετύχει αυτό με αθλητική δικαστική απόφαση. Μόνο έτσι. Λοιπόν, εχθές είπαμε Βασίλη, μην το ξεχάσω. Με όλες τις σοπαλίες εμείς. Έτσι, με νίκη του Ολυμπιακού 2-1 αυτός, αλλά και με νίκη 1-0 του Γαύρου, δεν περνάει στο τίτλο, έτσι, επειδή δεν το είπα χθες, έτσι. Τα ξέρω πολύ καλά, απλά θέλω να αναφέρω το εξής, ότι νίκη και ισοπαλία είσαι κερδισμένος 100%, μόνο αποκλείεσαι αν παρέμβει τίποτε αθλητικός δικαστής. Α, καλά, καλά, αυτά βέβαια, στα δικαστήρια είναι άλλο παιχνίδι εκεί. Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν στον ακροατή που κατάφερε και σε βραχυκύκλωσε. Του βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για την ομάδα μου, τη Λίβερπουλ. Όπως έκανες νωρίτερα, πολύ ωραία επισήμανση. Οι μεγάλες ομάδες πάντα ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, 12 σουτ στο στόχο υπέρ της Λίβερπουλ, 6 για την Ατλέτικο Μαδρίτης και όλες αυτές γίνανε στην παράταση. Πάμε παρακάτω. 10 αποκρούσεις ο τερματοφύλακας της Όμπλακ. Γιάν Όμπλακ. Ναι, της Ατλέτικο. Και 3 ο δικός μου της Λίβερπουλ. Τι θέλω να πω, ότι παιδιά η μπάλα είναι και εφαρμόζεται τις περισσότερες φορές ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Όταν εσύ κάνεις ευκαιρίες και δεν τις αξιοποιήσεις, το γκολ τότε λυπάμαι, θα το δεχτείς, είναι αναπόφευκτο. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω για την ομάδα μου το ΠΑΟΚ, δεν ανησυχώ σε τίποτε, πραγματικά Κωστή. Μπορεί φέτος, για μένα, προσωπικά το λέω, να έχει χαθεί κατά 90% το πρωτάθλημα, αλλά πάλι δεν έγινα ΠΑΟΚΣΙΣ για τα πρωταθλήματα. Απλά είναι μια άτυχη χρονιά θα τη χαρακτηρίσω, η οποία έχουμε έστω και μια πιθανότητα να το πάρουμε, αλλά έχουμε και το κύπελο. Εγώ εκεί θέλω να βγάλουν τα παλικάρια μου το τσαμπουκά,
να τους στείλουν κανονικά και να έρθουν οι άλλοι για να τους περιποιηθούμε. Αυτή είναι η, πώς το λένε, η δική μου άποψη. Τώρα, κλείνω με αυτό, από την Ηλιόλου στην Παλανιδωράκη, θέλω να, για την κλήρωση όπως είπες. Πες μου, από το 1 μέχρι το 58, δώσε μου ένα νούμερο. Από το 1 μέχρι το 58, το 6 που φορούσα στη Φορτούνα. Το 6 που φορτούσε τη Φορτούνα, Βαλανιδωράκη, την τιμημένη, τη χιλιοτραγουδισμένη, φίλε μου Βασίλη. Έτσι. Ναι, γιατί το 10 μου το παίρνανε οι Βάζελοι εδώ πέρα, που οπότε το πάλευα μόνος μου. Γιατί κατάλαβαν, εσύ φίλε είσαι ο κινητήριος μοχλός, αγόρι μου. Ας τους αφωνάζουν τους Βάζελους. Φιλιά πολλά. Και έχουμε γίνει τόσοι πολύ κοστοί μου που δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, την καλημέρα. Φιλιά, στην Πρέβεζα. Σε όλα τα ζουμουσάκια, καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν. Ο Δημητράκης Βασίλης 589. Το Δημητράκης πρέπει να είναι το επίθετο. Εκτός και αν είναι το Βασίλης το επίθετο, δεν ξέρω τι. Και αν παίρνεις δώρα και το Αγίου Δημητρίου και το Αγίου Βασιλείου. Φτάνουμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής. Ευχαριστούμε για τη μαζική συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Δεν τα διαβάζουμε τα μηνύματα αγάπης. Στον Πινελίκη, άμα είναι, μπορεί να το διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάντως για το ότι η παρέα μεγαλώνει και για τα λόγια σας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό που γράφει. Τελευταία εδώ η Αφροδίτη. Αφροδίτη Deep, όπως υπογράφει. Αυτό θέλουμε, να σας παίρνουμε το μυαλό από τη στεναχώρια. Όσο μπορούμε. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι στο Βεργίνα Θέατρο εκπληκτικό δίδυμο έρχεται από 20 Μαρτίου. Κρήτη και Πόντος. Τσαχουρίδης, Μαρθέος, Ζωηδάκης, Νίκος. Σε δύο κόσμους μουσικούς που με τις λύρες τους θα κάνουν πραγματικά πάταγο, θα σηκώσουν το Βεργίνα στο πόδι. Δεν χάνεται αυτό. 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο. Public καταστήματα και ticketservice.gr. Φυσικά Ελλάς Auto Service 47-43-12. Όπισθεν Κέντρου Υγείας Θέρμης. Φανοποιείο, βαφείο, τα πάντα εκεί. Αυτός είναι η λύση και το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι. Όποιος δεν πήγε να φάει εκεί, χάνει. Και εννοείται Χαλβάς Λουκάς με τη συνταγή από την πόλη. Την έφεραν, την εξάγουν σε όλη την Ευρώπη και στην Αυστραλία τα εγγόνια, η γη από τους παππούδες, από την Κωνσταντινούπολη. Μπείτε στο lukas.gr αλλά και τηλεφωνήστε και στο 764362 για να ενημερωθείτε πού ακριβώς θα βρείτε σε επίλεκτα σημεία, σε τελείως ξεχωριστά. Σε παντοπολία, σε ζαχαροπλαστεία, το χαλβά, τον κορυφαίο χαλβά. Άμα φάτε από εκεί, μετά δεν θα θέλετε από αλλού. Δεν θα θέλετε. Αυτά! Σας φιλώ για το Φαταούλ, φίλε, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι είναι αυτός. Είπα ότι ακόμα και τα μικρόβια σαν τον Φαταούλ. Δεν είπα ότι είναι αυτό. Μη με μπερδεύεις, μη λες πράγματα που δεν έχω πει. Πρόσεξε καλά. Έρχεται δίδυμο Μπατμανίδη, κόλκα Μπατμανίδη. Εμείς στις 2 θα τα ξαναπούμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.